Λοιπόν, φτάνει ο καιρό, παιδιά, τι φωνάζετε. Εδώ τουλάχιστον στο φάλιρο. Ναι, εδώ έξω, ναι. Ναι, εδώ είναι κρύο. Καλύτερα. Πολύ κρύο όμω, πρέπει να σα πω. Λοιπόν, ελάτε να τελειώσουμε τι εφημερίδε. Τι έχουμε εδώ και τι λιβανίζουμε μια ώρα που λένε. Να δούμε και καμιά. Κανένα απόσπασμα από τη χθεσινή συνέντευξη του κ. Παπακοσταντίνου που κυριαρχεί και στην επικαιρότητα. Η βραδινή ψηφοφορία με δύο κάλπες για τη λίστα Λαγκάρντ και από κάτω δημόσιο πώς θα μετακινηθούν 15 υπάλληλοι μέχρι τον Ιούνιο. 15.000. Ναι. Πάμε στη Δημοκρατία. Φυλακή και για χρέος 1.000 ευρώ. Ιδιώνυμο αδίκημα. Ο Στουρνάρας πιάνει από το λαιμό τη χυμαζόμενη μεσαία τάξη. Θα μπουν όλοι στη φυλακή. Όλοι μέσα. Έχει, έχει θέρμανση. Ισόβια πλέον και για τις ληστείες με Καλάσνικοφ. Και αυτό είναι σοβαρό θέμα, Δημήτρη. Και βαρύ οπλισμό γενικότερα. Και αλλάζει. Συγκεκριμένη μάρκα. Έτσι, και αλλάζει. Βαρύ οπλισμό. Ναι. Αλλάζει η νομοθεσία ή να το πω διαφορετικά. Μετροπολογία που αναμένεται να δοθεί στην Βουλή για τους χρήστες ναρκωτικών. Και φαίνεται ότι θα υπάρχουν και ευεργετικές διατάξεις για πολλούς οι οποίοι έχουν συλληφθεί για, για χρήση, ας πούμε. Για οικονομικά εγκλήματα. Μάλιστα. Η Ελλάδα αύριο δίνει Βενιζέλο Παπακοσταντίνου. Άρχισε η απολογία του πρώην Τσάρου. Ο πράσινος εμφύλιος και πρόταση ΣΥΡΙΖΑ για προανακριτική κλονίζουν την κυβερνητική συνοχή. Για πάμε και στην επόμενη. Πάμε να δούμε την Εστία. Αδιανόητες αδικίες στη φορολογία. Οι υψηλότεροι συντελεστές. Πρώτη φορά συμβαίνει. Για τους μισθωτούς. Το πόθεν έσχες προ 80 ετών, ορίστε. Υπήρχε, σου λέει και τότε, αλλά τι σημασία έχει. Και τι έγινε. Αυτά. Λες να αρχίσουν να ψάχνουν από τότε, αφού υπάρχει από το πόθεν έσχες προ 80 ετών. Στα ντουλάπια θα είναι. Ανοίξτε, να δούμε τα αστικάκια προ 80 ετών. Ελεύθερη ώρα. Επίδειξη ισχύως από Ισραήλ-Ρωσία πάνω από τα κεφάλια μας. Άσκηση της Ισραηλινής αεροπορίας με 100 μαχητικά, ενώ καταφθάνει στο Αιγαίο ο ρωσικός στόλος από τα πέρατα της γης. Ξεκίνησε από τα πέρατα και έρχεται στο Μεσόγειο. Ωραίο πετρέλαιο που θα έχει κάψει. Με επικεφαλή στο Ζεράρ Ντε Παρτιέ του. Αυτό ήταν ο Ναύαρχο. Το Νοβελίξ. Παιδιά, κάτι μπροστά για το Σουλεϊμάν έχει. Έχει για το Σουλεϊμάν, παιδιά. Τι. Ότι ξέρει, το απαγόρευσε ο Ερντογάν. Βλέπουμε παράνομο υλικό στην Ελλάδα. Παράνομο υλικό. Μάγο είσαι. Σε αυτά είμαστε πρώτοι. Θα κάτσουμε στα τέσσερα. Όπα. Απίστευτη δήλωση Σαμαρά για το πώ θα πετύχουμε την επαναδιαπραγμάτευση με του δανειστέ. Α, με αυτόν τον τρόπο. Μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης. Μάλιστα. Για πάμε. Πάμε, παιδιά, γιατί ζήτησε να παρέμβει στην εκπομπή μας ο βουλευτής της Δημοκρατικής Αριστεράς, ο κ. Ψαριανός, για να απαντήσει τα όσα ακούστηκαν πριν από τον κύριο Βουδούρη. Άκουσα, κύριο Καλημερίσουμε. Γεια σας, κύριε Ψαριανέ, καλημέρα. Γεια σας, καλημέρα. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Εμείς. Με υγεία και καλύτερο. Δύναμη. Και δύναμη, ακριβώς. Λοιπόν, για... σας ακούμε, ελάτε. Ψυχραιμία και καθαρό μυαλό. Ναι. Το λέτε. Ακούσατε τον κύριο Βουδούρη, κύριε Ψαριανέ. Ναι, για πρώτη φορά. Ναι, με Βουδούρη κοιμάμαι, με Βουδούρη ξυπνάω. Τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε. Αυτό το είχατε στο κόμμα κάθε μέρα, δεν το βλέπατε. Σύντροφό σας ήταν μέχρι πρώτη. Τα ίδια έδρα να κάθεστε. Βεβαίως ήταν, κύριε Ψαριανέ. Είναι δηλαδή, κάνει υπερορίες. Από το πρωί στο βράδυ, εδώ και πολύ καιρό. Και είμαι απεχθάνομαι τις θεωρίες συνωμοσίας, αλλά. Καταλαβαίνω από πού πιέζεται αυτός ο άνθρωπος τόσο πολύ για να κάνει τέτοιο μπαράζ εμφανίσεων. Εντάξει, δίνει την απάντησή του, αλλά εσάς τι σας ενώπησε. Δεν είναι και ευχάριστο πράγμα να σε διαγράφουν από το κόμμα σου. Ναι. Ο ίδιος είπε ότι εσείς ξεφύγατε από αυτά που είχατε συμφωνήσει από τις προεκλογικές δεσμεύσεις. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρω σε ποια οργάνωση είναι ο κύριος Βουδούρης. Δηλαδή έχει προσχωρήσει τη Δημοκρατική Αριστερά. Θεωρητικά δεν νομίζω ότι είναι μέλος κάποιας οργάνωσης. Δεν έχω μάθει κάτι τέτοιο. Και επίσης δεν έχω δει καθόλου αυτό που λέει ότι όλη η πλειοψηφία της βάσης του κόμματος συμφωνεί με τις απόψεις του Βουδούρη και του Μουτσινά. Όχι η πλειοψηφία, είπε ότι έχει, είναι πολλοί αυτοί που συμφωνούν μαζί. Έφτασαν στη Δημοκρατική Αριστερά πολύ καθυστερημένοι και ήρθαν από την Ιλιάδα, από τον Τροϊκό Πόλεμο, ο Οδυσσέας και ο Πάρης. Δηλαδή, έλεος. Ακούμε κάτι πράγματα τραγικά, κωμικοτραγικά. Ναι. Ότι ο Κουβέλης άλλαξε. Ότι το κόμμα άλλαξε. Ότι η πλειοψηφία των, των στελεχών του κόμματος άλλαξε 180 μοίρες. Αυτό... αυτό, κύριε Ψαριανέ, πάντως είναι μια πολιτική εκτίμηση που μπορεί να κάνει το οποιοδήποτε στέλεχος ενός κόμματος για το κόμμα. Αυτό σημαίνει ότι το διαγράφεις όταν διαφωνεί. Όχι, όχι, δεν μπορούμε να ψηφίζουμε σε μια κοινοβουλευτική ομάδα, να σας πω, σε μια τέτοια φάση που είμαστε, σε μια τέτοια κατάσταση που είμαστε, σε 15 πολύ σοβαρά και κρίσιμα για την Ελλάδα νομοσχέδια, δεν μπορεί μια κοινοβουλευτική ομάδα να ψηφίζουν η μισή ναι και η μισή όχι. Δεν γίνεται αυτό. Άκουσα χθες τον κύριο Βουδούρη να λέει ότι δεν συνεδρίαζαν τα όργανα ή και αν συνεδρίαζαν, δεν γίνονταν διάλογος. Δεν υπήρχε συζήτηση. Να σας πω κάτι. Έχουμε κάνει 40 συνεδριάσεις κοινοβουλευτικής ομάδας από τότε που υπάρχει αυτή η κυβέρνηση. 40 συνεδριάσεις κοινοβουλευτικής ομάδας. Μία ή δύο φορές το μήνα κάνουμε κεντρική επιτροπή. Και κάθε Τρίτη. Καλή ώρα σήμερα. Έχουμε εκτελεστική επιτροπή. Όλα τα άλλα κόμματα μαζί από τη μεταπολίτευση ως σήμερα δεν έχουν συνεδριάσει τόσες φορές.
όλα τα άλλα κόμματα μαζί. Να μην όμως... Το ΚΚΕ, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, οι συνιστώσεις του, όλοι οι άλλοι μαζί, τόσες συνεδριάσεις δεν έχουν να κάνει. Να μην όμως στην ουσία, γιατί εντάξει, μονίμως οι κουβέντες στα κόμματα γίνονται για τη διαδικασία, όχι, δεν το συνεδριάσατε, όχι, δεν τα είπατε κτλ. Είναι τερατώδες, ναι. Ότι ο Φώτης Κουβέλης, ναι, ίσως και δύο-τρεις αυλικοί του, ναι, Φώτη, παίρνουν αποφάσεις από μόνοι τους. Ναι. Είναι, δηλαδή αυτά τα πράγματα, δηλαδή ούτε στα παραμύθια δεν γίνονται. Ωραία, εντάξει. Έχουμε κάνει 40 συνεδριάσεις κοινοβουλευτικής ομάδας. Κάθε Τρίτη συνεδριάζει η Εκτελεστική Επιτροπή, πολλές φορές σε κοινή συνεδρίαση με την κοινοβουλευτική ομάδα. Και ό,τι ως τώρα έχουμε αποφασίσει, το έχουμε αποφασίσει συλλογικά. Ωραία. Κύριε Ψαριανέ, επίσης, μου επιτρέπετε για λίγο. Για τη βάση του κόμματος, για να τελειώσω αυτό. Ναι. Έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα δύο φορές. Έχω κάνει από τότε που ιδρύθηκε η Δημοκρατική Αριστερά, έχω πάει στην Κομωτινή, στους Φούρνους, στο Ρέθυμνο, στα... Έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα δύο φορές. Ο κύριος Βουδούρης, εκτός από την Καλαμάτα και τη γειτονιά του, δεν νομίζω να έχει πάει αλλού. Να. Δηλαδή, με ποια λογική, τη στιγμή που εκατοντάδες άνθρωποι με παίρνουν τηλέφωνο εδώ και πάρα πολύ καιρό και μου λένε τι είναι αυτά που γίνονται και πώς τα ανέχεστε. Προκάλεσε εντύπωση, κύριε Ψαριανέ, το λέμε και η συζήτηση γίνεται. Γιατί προκάλεσε εντύπωση το γεγονός της απομάκρυνσης από την κοινοβουλευτική ομάδα. Επειδή επί καιρό που οι δύο αυτοί βουλευτές διαφωνούσαν, ακούγονταν από τα στόματα και των στελεχών της Δημοκρατικής Αριστεράς και του κύριου Κουβέλη ότι δεν υπάρχει η διαδικασία της διαγραφής στο κόμμα μας, ότι ακριβώς, εδώ είμαστε ελεύθεροι, ακριβώς, ο καθένας έχει τις απόψεις του. Δεν υπάρχει στο καταστατικό, δεν προβλέπεται διαγραφή από το κόμμα. Ναι. Μπορεί να λέει και να είναι στη Δημοκρατική Αριστερά και να θεωρεί ότι είναι ή να γίνει και μέλος οποιοδήποτε. Ναι. Δηλαδή, εσείς ναι, ή ένας άλλος. Ή... Οποιοδήποτε. Οποιοδήποτε. Λοιπόν, ναι, σε οποιαδήποτε περίπτωση έχει διαφωνίες με το κόμμα. Αυτό δεν ισχύει για την κοινοβουλευτική ομάδα. Όχι, δεν ισχύει για την κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί στην κοινοβουλευτική ομάδα έχουμε μία κοινή έκφραση στη Βουλή. Ακούστε. Κύριε Ψαριανέ, θεωρείτε πιο σημαντικό το θέμα του προϋπολογισμού ή το θέμα του κυρίου Βενιζέλου? Η Κεντρική Επιτροπή για το θέμα του προϋπολογισμού, να σας πω κάτι. Στην Κεντρική Επιτροπή πήραμε απόφαση να ψηφίσουμε παρόν στα εργασιακά και ναι στον προϋπολογισμό. Ναι, ναι. Εντάξει. Ναι, ναι. Την πήραμε την απόφαση παρόν του κυρίου Βουδούρη, του κυρίου Μουτσινά. Και του κυρίου Νεφελούδη και μάλιστα, του κυρίου διαφώνησαν και εκεί. Πήγαν αντίθετα. Πέντε ανθρώπων που, ναι, διαφωνούν. Μάλιστα. Μάλιστα. Πήραμε την απόφαση αυτή. Και ήρθαν στη Βουλή και ψήφισαν όχι και στα δύο. Μάλιστα. Εντάξει. Γιατί, ναι, δεν αποπέθυνσαν τότε. Της Επιτροπής, στην οποία κι άλλοι διαφωνούσαν, άλλοι θέλανε να ψηφίσουμε ναι και στα δύο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τηρήσαμε την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ο κύριος Βουδούρης και ο κύριος Μουτσινάς ψήφισαν όχι και στα δύο. Ναι. Λοιπόν, ναι, αλλά δεν τους αποπέμψατε τότε το κόμμα σας. Αυτό λέμε. Σχέδιο, ναι. Γιατί τώρα και όχι τότε. Γιατί μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Θα μπορούσε να γίνει το Πάσχα. Επειδή είμαστε, ναι, πονηρεμένοι όμως όλοι αυτή την εποχή, ναι, υπάρχει ένας κόσμος, κύριε Ψαριανέ, που λέει ότι η Δημοκρατική Αριστερά δεν έχει πρόβλημα επί της πολιτικής και ότι όποιος θέλει λέει την άποψή του και μια χαρά. Ελευθερία, ελευθερία, δημοκρατία. Μόλις ακουμπάμε όμως το θέμα. Οποιοδήποτε μισό λεπτό. Την άποψή του ελεύθερα και τις διαφωνίες. Ωραία, ωραία. Και μισό λεπτό. Υπάρχουν σύντροφοι που από την αρχή, φίλοι, έτσι. Γιατί το έχουμε με τους συντρόφους τώρα όλοι σύντροφοι. Είναι και στη Νέα Δημοκρατία και παντού. Ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, έτσι, που υπήρχαν άνθρωποι από την αρχή που διαφωνούσαν με την πολιτική που ακολουθεί το κόμμα. Ναι. Και που ψηφίστηκε από τον ελληνικό λαό στις δεύτερες εκλογές του Ιουνίου με σύνθημα να δώσουμε λύση. Ναι, να μπείτε στην κυβέρνηση. Έτσι, αυτό λέγατε στην πραγματικότητα. Οπωσδήποτε θα υπάρξει κυβέρνηση με τη συμμετοχή της Δημοκρατικής Αριστεράς. Ψηφίστηκε αυτό από την Κεντρική Επιτροπή. Συμμετοχή στην κυβέρνηση, προσέξτε, όχι στήριξη. Συμμετοχή στην κυβέρνηση, όχι με κορυφαία στελέχη του κόμματος. Ναι. Αλλά με συμμετοχή στην κυβέρνηση. Και στήριξη και συμμετοχή. Όχι ανοχή, ούτε αυτά που λέει ο κύριος Βουδούρης ότι φλουαρτιστήκε ένα πράγμα. Καθόλου. Ήτανε πολύ σαφές. Και με βάση αυτό, λοιπόν, από τότε ως τώρα οι δημοσκοπήσεις δίνουν σταθερά πάνω από το ποσοστό που είχαμε στις εκλογές του Ιουνίου. Συζητήσουμε. Εντάξει, κύριε Ψαριανέ. Δηλαδή πάνω από το 6,23. Εγώ δεν θέλω να μείνουμε σε αυτό. Θέλω να μείνουμε σε κάτι που ακούγεται πάρα πολύ έντονα τις τελευταίες μέρες και ιδιαίτερα μετά τη διαγραφή των δύο βουλευτών. Την απομάκρυνση. Την απομάκρυνση από την κοινοβουλευτική ομάδα. Από την κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν είναι αυτό σημαντικό. Ότι ενώ η Δημοκρατική Αριστερά στα ζητήματα της πολιτικής και πολύ σημαντικά ζητήματα, όπως ήταν ο προϋπολογισμός, ναι, το μνημόνιο κτλ., ήταν πολύ άρετη με τις απόψεις, δεν έδιωξε κανέναν. Μόλις το θέμα ακούμπησε πρόσωπο,
τον κύριο Βενιζέλο, καθάρισε τους δύο βουλευτές. Αυτό ακούγεται δύο μέρες τώρα. Δεν, αυτά τα λένε διάφοροι συνωμοσιολόγοι. Ότι δηλαδή τι, ότι η Δημοκρατική Αριστερά, ας πούμε, εκτός από δεκανίκη του Σαμαρά, που λένε διάφοροι, να μην τους χαρακτηρίσω, είναι και δεκανίκη του Βενιζέλου. Δηλαδή, μήπως αφού είστε στην κυβέρνηση, κύριε Ψαριανέ. Εσείς, κύριε Ψαριανέ, να σας ρωτήσω κάτι. Εάν δεν ήσασταν σήμερα σε αυτό το κυβερνητικό σχήμα, θα στηρίζετε με τέτοιο πάθος τον κύριο Βενιζέλο, θέλετε να μου πείτε? Κοιτάξτε, δεν υπάρχει θέμα στήριξης, υποστήριξης ή κάλυψης κανενός. Έχουμε πει όλα στο φως. Αν προκύψουν στοιχεία και για τον Βενιζέλο, θα παραπενθεί, θα ψηφίσουμε και για τον Βενιζέλο. Αν προκύψουν στοιχεία για τον Αλογοσκούφη, για τον Οικονόμου, για τον Λυριτζή, θα ψηφίσουμε και τη δική σας παραπομπή. Και μην είμαστε βουλευτές. Το καταλαβαίνω. Από την άποψη αυτή, λοιπόν, έχουμε πει όλα στο φως. Μισό λεπτό. Και όταν θα ξεκινήσει να ξετυλίγεται το κουβάρι, όπου πέσει φως και προκύψουν ενδείξεις ή στοιχεία, θα ψηφίσουμε υπέρ του ελέγχου και της εξέτασης όλων των ζητημάτων και όλων των προσώπων και όλων των διαδικασιών που μεσολάβησαν. Και κατά την άποψή σας, δεν υπάρχει θέμα όταν ο πρώην Υπουργός των Οικονομικών κρατάει στο γραφείο του έγγραφο του ελληνικού δημοσίου που έχει σχέση με τη φοροδιαφυγή? Και αναφέρομαι στον κύριο Βενιζέλο, δεν θα έπρεπε να διερευνηθεί? Να σας πω. Υπάρχει θέμα. Τι είχε κάνει ο κύριος Παπακοσταντίνου? Υπάρχει θέμα πολιτικών ευθυνών. Άλλο. Υπάρχει θέμα πολιτικών ευθυνών με όλους τους υπουργούς οικονομικών, με όλους τους υπουργούς εθνικής άμυνας, με όλους τους υπουργούς υπεχοδέ και με όλους τους πρωθυπουργούς. Κύριε Ψαριανέ, για να κλείνουμε, θέλουμε και να μας κάνετε και ένα σχόλιο για τη χθεσινή εμφάνιση του κυρίου Παπακοσταντίνου. Υπάρχει θέμα πολιτικών ευθυνών κατά συρροή. Κατανοητό, το καταλάβαμε. Εντάξει, κύριε Ψαριανέ, επειδή πρέπει να κλείσουμε. Και την έφτασα στο χείλο του γκρεμού. Τώρα μας ανοίγουμε μια κουβέντα, κύριε Ψαριανέ. Πώς είναι δυνατόν κανείς, ας πούμε, να συνεργάζεται με ανθρώπους που έχουν πολιτική ευθύνη για αυτό το οποίο έχει δημιουργηθεί και να θεωρεί ότι έτσι θα βγούμε και από την κρίση? Δεν συνεργαζόμαστε με ανθρώπους κυρίως. Συνεργαζόμαστε κυρίως με πολιτικές. Ναι, και ναι. Η πολιτική είναι να αποφύγει η Ελλάδα τον γκρεμό. Να παραμείνει στην Ευρωζώνη και στο Ευρώ. Και να απεμπλακούμε σταδιακά από τους επαχθείς όρους του μνημονίου. Να ρίξουμε από πάνω μας αυτό το βάρος. Το οποίο το επομιστήκαμε λόγω των κυβερνήσεων που μας έφεραν ως εδώ. Ναι, αλλά με αυτές συνεργάζεστε. Πάλι ερχόμαστε στα ίδια, κύριε Ψαριανέ. Θα το τελειώσουμε του χρόνου το θέμα αυτό. Ελάτε. Μάλιστα. Αλλά δεν βλέπουμε κανέναν άλλον δρόμο πέρα από την παραμονή της χώρας. Κύριε Ψαριανέ, πείτε μας μία φράση για τον κύριο Παπακοσταντίνου για τη χθεσινή του εμφάνιση. Σας έπεισε. Εάν σας έπεισε, πώς τον είδατε, τι έχετε να πείτε? Κοιτάξτε, δεν έχω ανταλλάξει κουβέντα με τον Παπακοσταντίνου. Δεν τον ξέρω. Δεν με ξέρει, δεν σε ξέρω. Υποφέρει και υποφέρω. Mm-hmm. Έτσι. Δεν το ξέρετε, ωραία. Εντάξει, αυτό. Το γνωρίζουμε ότι δεν το ξέρετε. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, άρα, στη χθεσινή του εμφάνιση και σε όλες τις άλλες δηλώσεις που έχει κάνει, υπάρχουν πολλά κενά στους χειρισμούς που έκανε. Θα μπορούσα να τα απαριθμίσω. Mm-hmm. Εγώ αν έπαιρνα ένα CD θα το είχα μάθει απ' έξω. Από την πρώτη μέρα, δεν το συζητάω. Ναι. Θα το είχα αντιγράψει σε 10 αντίτυπα και θα το είχα μοιράσει και σε άλλους 10 για να υπάρχει σε φίλους μου, σε έμπιστα πρόσωπα, να μην διαρρεύσει, αλλά για να. Και αυτό σε έμπιστα το έδωσε, αλλά το χάσα. Γιατί υπάρχουν μυστικές οργανώσεις, υπάρχουν οι Ελοχήμ, τα Νεφελήμ, υπάρχουν διάφοροι και θα το είχα ασφαλίσει. Λοιπόν, και. Δεν θα έβγαζα τα ονόματα όμως της αδερφής μου, της ξαδέρφης μου και της θείας μου της Λούλας. Θα έβγαζα άλλα 153 για ξεκάρφωμα. Ναι. Αυτό είναι βάσιμο το επιχείρημα του κυρίου Παπακοσταντίνου. Δεν πιστεύω ότι ένας άνθρωπος είναι τόσο ανόητος και είναι και υπουργός οικονομικών και είναι και κολεγιώπες και ξέρω εγώ τι είναι. Δεν με απασχολεί τι είναι και ποιο σχολείο τέλειωσε και είναι διαβασμένος ή όχι, αλλά η κοινή λογική λέει ότι τέτοια μαϊμουδιά δεν την κάνεις. Δηλαδή δεν βγάζεις τα ονόματα τριών συγγενών. Του την έστησαν δηλαδή, πιστεύετε κι εσείς? Να σας πω, για πενταροδεκάρες. Ναι, αλλά έτσι, τι έχει συμβεί? Δεν είναι για 200 εκατομμύρια. Άρα τι έχει συμβεί, είναι για κάτι πενταροδεκάρες και ένα κλειστό λογαριασμό νομίζω που δεν έχει. Ωραία, τίποτα. Άρα λοιπόν ένας που έχει και ένας που δεν έχει σχέδιο, κάποιος την έστησε. Ακριβώς. Λοιπόν, και σβήνεις τα ονόματα τριών συγγενών σου. Είσαι τόσο, δηλαδή έλεος. Ναι, αυτό σημαίνει τότε ότι κάποιος άλλος το έχει στήσει.
Και επειδή δύο το έχουν αυτό το ερμοτοστικάκι, για να είμαι συγκεκριμένο, ένα ήταν ο Παπακοσταντίνου και άλλο ήταν ο Βενιζέλο. Ποιο από τον δύο έχει στήσει την ιστορία? Είναι και άλλοι στη μέση. Είναι και ο ΣΔΟΕ, είναι στελέχη του ΣΔΟΕ, όχι μόνο ο Καπελέρης και ο Διώτης. Έχει περάσει από καμιά δεκαριά ανθρώπους αυτό το πράγμα. Και από ό,τι κατάλαβα, από όλη την πιστοσύνη. Ότι έχει περάσει από καμιά δεκαριά ανθρώπους. Ενδέχεται να το έχει κάνει ο ίδιος. Ενδέχεται να το έχει κάνει κάποιος από τους άλλους 9-8. Δεν το ξέρω αυτό. Γι' αυτό ψηφίσαμε για τη διερεύνηση αυτού του θέματος. Αυτό το θέμα θα διερευνηθεί. Και αν από εκεί προκύπτουν στοιχεία και για άλλους, θα ψηφίσουμε τη διερεύνηση των στοιχείων και για άλλους. Δεν θα ψηφίσουμε από τώρα για άλλους που δεν υπάρχουν ούτε καν ενδείξεις. Καλώς. Γιατί ενδείξεις υπάρχουν για τον Ανδρέα Παπανδρέου το Μακαρίτη, ας πούμε. Εκτιμάει διαφορετικά. Για τον Χαρίλαο Τρικούπη και για τον, ξέρω εγώ, για τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, τα άλλα κόμματα, τα κόμματα μάλλον της αντιπολίτευσης, δηλαδή και ο ΣΥΡΙΖΑ και από ό,τι φαίνεται και ανεξάρτητοι Έλληνες, ναι, θεωρούν ότι υπάρχουν ενδείξεις και για άλλα πρόσωπα. Να το δούμε στην πορεία. Μάλιστα. Να το δούμε στην πορεία. Αν υπάρχουν ενδείξεις, θα εξεταστούν τα στοιχεία και αν προκύψουν ευθύνες, πολιτικές ή ποινικές ή και τα δύο, βεβαίως. Βεβαίωτατα, δεν το συζητάω. Καλή σας μέρα, κύριε Ψαριανέ. Θέλω να πω για μια ακόμα φορά ότι κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε για δίμευση περιουσιών. Όχι για ποινικές ευθύνες, φυλάκιση 6 μηνών και παραμύθια και μετά τρώμε τα λεφτά στις Μπαχάμες. Καλύτερα να πάρει ο άλλος μια ποινή θεωρητική 6 μήνες και να μείνει σε κατοίκον περιορισμό χωρίς να πάει στη φυλακή, αλλά να δημευθεί η περιουσία του για ποσό αντίστοιχο με αυτό που υπεξαίρεσε από τα κρατικά ταμεία ή εις βάρος του δημοσίου. Στην κυβερνητική πλειοψηφία είστε, κανονίστε το. Είτε είναι εφοριακός, τελωνιακός, μητροπολίτης, αστυνομικός, βουλευτής ή δημοσιογράφος. Μάλιστα. Καλημέρα σας, κύριε Σαριανέ. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά μένει το πόλεμος που λένε. Ελάτε να ολοκληρώσουμε. Σκοτώνονται και εσωτερικά τώρα. Γιατί είδα και άλλους βουλευτές από τη Δημοκρατική Αριστερά που από χθες και αυτοί έβγαιναν και έλεγαν περίπου αυτά που λέγει ο κύριος Ψαριανός. Λοιπόν, ελάτε να τελειώσουμε. Ελάτε. Πάμε, ναι. Λοιπόν, η Εσπρέσο την έσφαξε και πήγε για ύπνο αυτό το φοβερό έγκλημα που έγινε στη Μανολάδα. Έγινε, Δημήτρη? Στη Νέα Μανολάδα. Ναι, ναι. Κοιμόταν δίπλα στο πτώμα της γυναίκας του που είχε μετακρουργήσει. Από πάνω η μεγάλη ανατροπή για το τέρας της Πάρου, η απόφαση του εισαγγελέα που αλλάζει τα δεδομένα. Είναι για αυτό το κορίτσι, το Μυρτό. Ναι, ναι. Φαίνεται σιγά, σιγά το κορίτσι αυτό να ανακάμπτει και να πηγαίνει καλύτερα. Ποιοι με έμπλεξαν στο κύκλωμα της μαφίας? Τι λέει στην εφημερίδα ο διοικητής της δίωξης ναρκωτικών? Είναι αυτός που έχει συλληφθεί. Ακριβώς. Έχει προφυλακιστεί. Αυτά λοιπόν και από εδώ. Πελοπόννησος την έσφαξε με 4 όπλα σε ντελίριου μέθηση ζυγοκτονία της Μανολάδας. Ο δράστης έπεσε για ύπνο παρέα με το θύμα. Πάμε στον αγγελιοφόρο. Μάχες, κόντρες και αποπομπές. Λίστα Λαγκάρτ και κόμματα. Κεντρική Μακεδονία, νέα πρόσωπα, παράπονα και δάκρυα. Κλάματα. Χαμός, πολύ κλάμα εδώ ψωμιάδες. Τον καημένο. Κρίμα ρε. Πολιτική έχουμε πει. Πολλές φορές είναι, για να πω, πάντα εικόνα της κοινωνίας. Πολιτική μα μικρογιώτα. Ημερησία. Έντονο ενδιαφέρον για επενδύσεις σε καλό κλίμα, οι επαφές του Πρωθυπουργού στο Βερολίνο. Άλιστα. Ναυτεμπορική. Εξπρέσ, έχεις εξπρέσ. Πάμε στην εξπρέσ. Επιστολή διαμαρτυρίας 7 ξένων εταιριών για ΑΠΕ. Σύμπραξη καταλήτη στην Ιταλία. Έγινε τελικά λίδα αυτή η σύμπραξη, έτσι? Βέβαια, έγινε, αλλά ο Μπερλουσκόνη δεν θα είναι υποψήφιο πρωθυπουργό. Θέλει υπουργό των οικονομικών, λέει, τα ξέρει. Ναι, τα ξέρω καλά, λέει, τα θέματα αυτά, τα χειριστώ εγώ. Πρόκοψε. Καλά. Βρήκε θέση στην κυβέρνηση. Πρόκοψε και την προηγούμενη φορά οικονομικά γι' αυτό. Ναι, ναι, ναι. Κέρδος. Εγώ στηρίζω Καβαλιέρε. Εσύ το ξέρω, είσαι. Μαχαλοποιεί του. Ναι, αλλά στηρίζει και ο Καβαλιέρε, γιατί είσαι οπαδό στον Μπούγκα Μπούγκα Πάρτι. Όχι μόνο, ρε. Έχει νοικοκυριευτεί τώρα αυτά. Τώρα μετά τι εκλογέ θα τα πούμε. Μετά τι εκλογέ. Οδηγίες για τον νέο κώδικα φορολογικής απεικόνησης, γραφτοκέρδος, η εγκύκλειος του Υπουργείου Οικονομικών που ενδιαφέρει όλα τα λογιστήρια, απαλλάσσονται επιδευματίες αλλά θα ενταχθούν προσεχώς. Κφά, θα λέγατε αυτό. Προσεχώς, σιγά σιγά, δεν βιαζόμαστε. Παιδιά, απαλλάσσονται αλλά θα ενταχθούν. Προσέξτε. Δηλαδή αυτό είναι σχεδιασμός. Τραβάω μια απαλλαγή στην αρχή, αλλά μετά θα σε εντάξω. Θα του βάλει, λέει, μετροπολογία τώρα, μάλλον το είδαν καλύτερα το πράγμα. Το σχέδιό μου. Κλείνουμε με ναυτεμπορική ανατροπή στις συναλλαγές επιχειρήσεων και εφορίας. Ο κώδικας φορολογικής απεικόνησης συναλλαγών αντικαθιστά τον κώδικα βιβλίων και στοιχείων. Χωρίς βιβλία και αποδείξεις μέχρι 10.000 ευρώ ετησίως. Περίμενε, μπορεί να αλλάξει αυτό. Λοιπόν, πολύ ωραία. Αυτά. Και παιδιά, κόψτε, λέει, αυτό το όλα στο φως, όλα στο φως. Ξέρετε πώς έχει πάει το ρεύμα. Σωστό. Ναι. Πες το ψέματα. Μας κοστίσει κιόλας αυτή η διαφάνεια. Και έχει και ΦΠΑ. Και έχει ΦΠΑ. Και, και χαράτσι. Για τις ΑΠΕ, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρόσθετα. Έχει τα πάντα. Από όλα έχει μέσα. Λοιπόν.
Κύριε Καραστεφάνη μου, λοιπόν, πολύ γρήγορα να σας πω ότι χθες είχαμε τρία άτομα που έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να ζεσταθούν. Μία γυναίκα 100 ετών, μία γυναίκα 77 ετών εδώ κοντά μας στο Μοσχάτο και τα ξημερώματα ένας άνδρας στην Ξάνθη. Τώρα, αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι από τις αρχές που έχει έρθει το ψύχος, να το πω έτσι, το κρύο ή στην προσπάθειά τους κάποιοι άνθρωποι να ζεσταθούν, έχουμε φτάσει τους 16 νεκρούς στην προσπάθειά τους, όπως σας είπα, να ζεσταθούν. Μέχρι τώρα, από το 2008 περίπου, έχουν χάσει τη ζωή τους 66 άτομα. Mm-hmm. Λοιπόν, περισσότερα από 30 εκατομμύρια στοιχεία Ελλήνων πολιτών είχαν στην κατοχή τους τα άτομα τα οποία συνελήφθησαν χθες, τρία τον αριθμό, ενώ αναζητούνται ακόμη περισσότερα. Στον Άγιο Δημήτριο ήταν μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών, είχαν στοιχεία Ελλήνων πολιτών από το Υπουργείο Εσωτερικών, το Οικονομικών, των Συγκοινωνιών. Μην ξεχνάμε ότι πριν από δύο μήνες είχε συλληφθεί ένας 45χρονος που είχε στην κατοχή του 9 εκατομμύρια στοιχεία φορολογικά και κάτι. Μα από αυτόν πήγε η αστυνομία τελικά σε αυτήν την εταιρεία. Ενδεχομένως να εμπλέκεται. Ναι. Μιλάμε για πάρα πολλά στοιχεία που μπορούσαν να έχουν ακόμα και τα μητρώα μας από παντού. Μασίφ το κράτος, έτσι στεγανό. Μπετόν αρμέ. Τα περισσότερα έχουν βγει από αυτό. Αυτοί ήταν οργανωμένοι, παιδιά, οι άνθρωποι. Τα είχαν όλα τα στοιχεία και με ένα κλικ έβρισκαν τα πάντα. Το κράτος δεν τα έχει αυτά τα πράγματα. Όχι. Αυτοί τα πήραν από παντού, έκανε τη σύνθεση, έχουν κάνει μια βάση δεδομένων τεράστια. Κανονικά στην Αμερική θα τους μάζευαν όλους αυτούς και θα τους λέγανε παιδιά, ελάτε. Να τα κάνουμε για δουλειά. Υπάρχει και πώληση από πίσω, Χριστό. Υπάρχουν άνθρωποι που τα δίνουν. Προφανώς και κάποιοι τα αγοράζουν και στέλνουν τα διάφορα. Πώς τα χρησιμοποιεί το κράτος, λέω εγώ τώρα. Καλά, ανεξάρτητα το ένα με το άλλο. Λοιπόν, έχουμε αύξηση 48% για αιτήσεις για διαοπλοφορία. Δηλαδή, πόσο είναι ο αριθμός, γιατί καμιά φορά τα ποσοστά δεν λένε την αλήθεια. 2.624 αιτήματα και έχουν ικανοποιηθεί τα 1.908 όταν πέρυσι είχαμε 1.538. Αν ίσως βάλεις βουλευτές, οι μισοί είναι βουλευτές. Ίσως αυτό και επιχειρηματίες πολλοί που έχουν πάρει τους αστυνομικούς από τους συγκεκριμένους επιχειρηματίες που φοβούνται για τη ζωή τους και έχουν πάει να ζητήσουν άδεια, όχι για καραμπίνες και για κυνηγητικά όπλα, μόνο για πιστόλια και περίστροφα. Και να κλείσουμε με αυτές τις ευεργετικές διατάξεις που προχωρά το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά πρώτα θα ξεκινήσω με τα ισόβια. Φαίνεται ότι πολύ γρήγορα θα γίνονται δίκες για άτομα τα οποία συλλαμβάνονται με βαρύ οπλισμό όπως χειροβομβίδες κατά τη διάρκεια της ληστείας που χρησιμοποιούν και Καλάσνικοφ. Αυστηροποιείται το πλαίσιο. Αυστηροποιείται, ενώ θα είναι καλύτερη η κατάσταση για τους χρήστες ναρκωτικών, αλλά και για όσους χρωστούν στο κράτος. Φαίνεται ότι θα υπάρχει μια. Τι για όσους χρωστούν στο κράτος, άλλα λένε οι εφημερίδες. Για όσους χρωστούν, πόσα στο κράτος. Για τους φοροφυγάδες λένε, δεν λένε για όσους χρωστούν, κύριε Κούτρα. Ο φοροφυγάς, άμα πιάνετε ή θα δίνετε λεφτά, θα πηγαίνει μέσα. Άμα πιάνετε. Θα υπάρχουν ευεργετικές. Σε όλα τα ζητήματα παρανομιών. Έχουμε βρει την ποινή. Όχι, υπάρχει ένα προαπαιτούμενο να τον πιάσει τον παράνομο. Ναι, βέβαια. Αυτοί που χρωστάνε μπορεί να είναι ότι δύο. Αυτοί που χρωστάνε στην εφορία. Όλοι χρωστάμε στην εφορία. Υπάρχει ένα δωμάτιο ιδιαίτερη συνέβρεση θα υπάρχει, κύριε. Ιδιαίτερη συνέβρεση. Ακριβώς. Αυτό με τρομάζει λίγο. Όχι, μόνο γενικά. Και σκέφτονται συνέβρεση εννοεί. Σκέφτονται ακόμα και το βραχιολάκι και ο εντοπισμό. Να προσέξουμε. Σκέφτονται ακόμα και αυτό. Καλώ. Καλώ ήρθαμε στον 21ο αιώνα. Στον 21ο αιώνα, μπράβο, καλά το προσφύστε. Έλα, Λίδα. Λοιπόν, πάμε στι ΗΠΑ και τι προτάσει του Μπαράκ Ομπάμα για τη νέα διοίκηση πλέον τη χώρα. Ο κύριο Τζακ Χέγγελ, πρώην γερουσιαστή, προτείνεται ω επικεφαλή του Υπουργείου Άμυνα. Ο Τζον Μπρέναν, σύμβουλό του έω τώρα σε θέματα σε τρομοκρατικά θέματα, ω επικεφαλή τη CIA. Ναι. Και για του δύο υπάρχουν ενστάσει. Για το μεν πρώτον, για τον Τζακ Χέγγελ, ο οποίο είναι και βετεράνο του Βιετνάμ, λένε ότι είναι αρκετά εχθρικό προ το Ισραήλ και αρκετά φιλικός προς το Ιράν, λένε οι Ρεπουμπλικάνοι, και γι' αυτό μάλλον είναι λίγο επιφυλακτική για τη θέση του Υπουργού Άμυνας. Φιλικός προς το Ιράν, άνθρωπος στις ΗΠΑ. Ναι, ναι, φιλικός. Όταν λέμε φιλικός, είχε προτείνει να συμμετέχει η Τεχεράνη στις διαβουλεύσεις, στις ειρηνικές συνομιλίες για το Αφγανιστάν. Για το Ισραήλ έχει γυρίσει και έχει μπει για το λόμπι το εβραϊκό στις ΗΠΑ ότι εγώ είμαι Αμερικανός γερουσιαστής και όχι Ισραηλινός, όταν ασκούνταν πιέσεις για κάποια συγκεκριμένα θέματα. Εν πάση περιπτώσει, για τον Δε Μπρέναν, το θέμα είναι, ο επικεφαλής της CIA, ότι είναι πολύ υπέρ αυτών των που χθες διαβάζαμε ότι αποκαλύφθησαν των μεθόδων για την απόσπαση στοιχείων σε θέματα τρομοκρατίας. Αυτά. Λοιπόν, υπάρχουν γενικώς διάφορες συνστάσεις. Είναι οι δύο πρώτες επιλογές του Μπαράκ Ομπάμα. Τώρα πάμε στην Ιταλία. Όπως είπαμε, Λέγκα του Βορρά και Σίλβιο Μπερλουσκόνη κατέληξαν σε συμφωνία. Προγραμματική συμφωνία, έχω να σας πω, τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει η Λέγκα του Βορρά. Ναι, με απόλυτη συνέπεια προς τις προγραμματικές μας θέσεις, όπως λένε. Αλλά
Το θέμα είναι ότι ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη δεν θα είναι υποψήφιος πρωθυπουργός. Η Λέγκα του Βορρά θέλει τον Τρεμόντι. Ήταν υπουργός οικονομικών επί κυβέρνησης Μπερλουσκόνη και είχαν μάλιστα και πολύ σκληρή κόντρα μεταξύ τους. Διότι εκείνος θέλανε πιο ήπιο στα κοινωνικά θέματα. Λοιπόν, θα δούμε τι ρόλο θα έχει από εδώ και πέρα ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Βεβαίως και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των εκλογών. Αυτόν που είχε πάντα του εραστή. Αυτό δεν τον είχε χάσει ποτέ, δεν χρειάζεται και εκλογές, κατάλαβες. Λοιπόν, να δούμε την εικόνα. Πολύ οπορτουνιστής, να το πω έτσι, με την κλασική. Πάντως, τον βλέπεις πόσα πισωγυρίσματα έχει κάνει ο Καβαλιέρε για το καλό της Ιταλίας και μόνο και του λαού του. Θα είμαι, δεν θα είμαι, θα είμαι. Θα είμαι, θα πάω, δεν θα πάω, θα είμαι. Λοιπόν, γύρισε όμως τσίμπησαν στις δημοσκοπήσεις. Όχι απλά τσίπησε. Γιατί του λένε να φάτσα να ράτσα, Χρήστο μου. Με τους διπλανούς. Λοιπόν, να δούμε την εικόνα από τον Μπέλφαστ. Για πέμπτη νύχτα είχαμε συγκρούσεις. Η αστυνομία πλέον χρησιμοποιεί και πλαστικές σφαίρες και τα κανόνια του νερού. Βλέπετε εδώ. Όσο πάνε και κλιμακώνονται οι ταραχές, θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Σας τα λέω πολύ γρήγορα γιατί δεν έχουμε χρόνο. Από την Αυστραλία, η επόμενη είδηση. Οι θερμοκρασίες είναι που καταγράφουν το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Πάνω από 40 βαθμούς σε πάρα πολλές περιοχές. Είναι περισσότερες από 100 οι πυρκαγιές που είναι σε εξέλιξη. Και ουσιαστικά η Αυστραλία λέει ότι βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πάντως τις πυρκαγιές που ναι. Είναι μια καταστροφή για κάθε χώρα. Λέω κανονικά εμείς σήμερα που κάνει λίγο κρύο κτλ. Πρέπει να είχαμε εκτεταμένα ρεπορτάζ από την Αυστραλία που έχει 40 βαθμούς. Ναι. Έχουμε τις παραλίες, τον κόσμο. Η ισορροπία. Η ισορροπία. Είχε πριν είχαν κάτι ξένα. Γιατί συμπεριφερόμαστε, παιδιά, οι Έλληνες και ιδιαίτερως οι Αθηναίοι. Ιδιαίτερο οι Αθηναίοι. Κάθε φορά που έχει λίγο χιόνι, ψηφίζουν τα μωρά παιδιά. Δεν είναι συνηθισμένο. Μπορώ να σα πω το θέμα το οποίο νομίζω είναι το πιο εντυπωσιακό θέμα. Έχει να κάνει με τη Γερμανία. Για τέταρτη φορά λοιπόν χθες ανακοινώθηκε ότι ακυρώνεται, μάλλον αναβάλλεται. Αναβάλλονται τα εγγένεια του νέου αεροδρομίου του Βερολίνου. Γιατί? Είναι η τέταρτη φορά που αναβάλλονται. Πάμε πια για το 2014. Δεν έχουν αρχίσει να το φτιάξουν ή έχουν. Βεβαίως, υπάρχουν πολλά τεχνικά προβλήματα, δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα. Πλέον ζητούν από το Δήμαρχο του Βερολίνου να παραιτηθεί, διότι εμπλέκεται στην όλη η διαδικασία. Και το κόστος πλέον έχει διπλασιαστεί, έχει φτάσει στα 4,5 δισεκατομμύρια. Δεν βάζουν γκρίχελαντ από πάνω. Αυτό είναι δικό μας χαρακτήρα. Το λέω γιατί, όπως βλέπετε, συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Δεν πάει καθόλου από εκεί. Και μάλιστα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, γιατί πάντα μας λένε τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Το Associated Press λοιπόν λέει ότι είναι μια κατάσταση ντροπιαστική για τη Γερμανία αυτή. Θα πάει ο Φούχτελος να βρει τη θέση. Φούχτελο, άλλο. Ράχελ μέχρι εδώ, η Task Force θα πάνε όλοι εκεί. Θα πάνε όλοι εκεί. Λοιπόν, προς το παρόν πάμε στην Άναυλα Χοπαναγιώτη. Εμείς να δούμε ξανά τα καιρικά. Θα ρίξουμε μια ματιά πριν πάμε στο διάλειμμα μας. Έλα. Έλα, καλημέρα. Καλή σας ημέρα και πάλι από την Πάρνηθα. Βλέπετε, χιονίζει ακατάπαυστα. Όλα εδώ είναι ντυμένα στα λευκά. Η λεωφόρος Πάρνηθος εδώ που βρίσκομαι είναι ανοιχτή. Αυτή την ώρα μπορείτε να δείτε τώρα μόλις ανεβαίνει ένα αυτοκίνητο. Μόλις πριν από λίγα λεπτά πέρασε και ένα χιονιστικό και καθάρισε το δρόμο. Ωστόσο, όπως θα σας δείξει τώρα ο περατέρ μας, ο Γιάννης Ολαγιώτης, στα γύρω δρομάκια έχει πιάσει πάρα πολύ χιόνι. Με αποτέλεσμα να έχουμε εδώ ένα λεωφορείο το οποίο εκτελεί ένα τοπικό δρομολόγιο και το οποίο έχει κολλήσει. Εδώ και μισή ώρα έχει κολλήσει και δεν μπορεί να ξεκολλήσει. Περιμένει, έχει κατέβει εδώ και ο οδηγός και περιμένει βοήθεια, περιμένει να του φέρουν αλυσίδες προκειμένου να μπορέσει να συνεχίσει το δρομολόγιο. Δεν θα έχει ενημερωθεί μάλλον χθες ότι θα χιονίσει και σου λέει κάτσε να δούμε. Θα πάμε και θα δούμε. Θα δούμε τι θα γίνει, αυτό που λέμε όλοι. Για ένα, τι έγινε. Κόλλησε, εντάξει. Κόλλησε, τι άλλο να γίνει. Έχει μέσα κόσμο. Δεν φαίνεται να έχει κόσμο. Τώρα στα 2-3 που ήταν εκεί. Λέω δεν φαίνεται να έχει κόσμο. Ναι, ναι. Δεν έχει κόσμο. Όχι. Όχι, δεν ανεβαίνουν. Επί της ουσίας κατεβαίνουν ακόμη. Όσοι μάλλον είχαν ξεμείνει στο καζίνο από το βράδυ. Μέχρι στιγμής δεν ανεβαίνουν επάνω. Τα περισσότερα αυτοκίνητα κατεβαίνουν. Βέβαια είναι και νωρίς. Βλέπει ο κόσμος και τον καιρό που αγριεύει. Ακούει και ότι χιονίζει εδώ και προφανώς το φοβάται και καλά κάνει. Στο καζίνο σου λέει. Γιατί να κατέβει, παιδιά, αν έχει αποκλειστεί κάπου, γιατί θε να φύγει. Μα δεν έχει λεφτά, τι να κάνει δηλαδή. Κάτσε εκεί. Να δανειστείς. Δεν θα δανειστείς, δεν σε πειράζει κανείς. Σε μάλλον σε κανείς, δεν ξέρει. Φαντάζεσαι τον τζογαδόρο να κάθεται χωρίς λεφτά δίπλα στη ρουλέτα. Τα λαμπλάκα μου κάνεις και εσύ. Να φύγει θέλει. Στη Μαλακάσα έχουν κολλήσει. Στη Μαλακάσα έχουν κολλήσει, παιδιά. Και στη Μαλακάσα είναι ένας φίλος εδώ. Τώρα το τσεκάρουμε κι εμείς αυτό. Να δούμε αν συνέβη όντως. Λοιπόν, αυτά, Άννα, έτσι. Άννα, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Και στη Μάνδρα Αττική στα σχολεία κλειστά. Και στη Μάνδρα. Μόλις αποφάσισε ο Δήμος εδώ ότι. Και στη Μάνδρα, η Μαλακάσα άνοιξε μόλις. Για επίσης... τη Θεσσαλονίκη, ναι. Θα το μάθουμε στη συνέχεια αν έχει κάνει κάτι ο Δήμος για τους ανθρώπους, τους άστεγους εκεί. Ναι. Όπως έγινε κάτι αντίστοιχο εδώ στην Θυμίζουμε, Αθήνα, θα το δούμε. Αν και άνοιξαν τα σχολεία, τα σχολεία είναι σε λειτουργία, ότι Βίλια, Ερυθρές, Χασιά,
και Πεντέλη, Νέα Πεντέλη, τα Μάνδρα και Διόνυσο, τα σχολεία είναι κλειστά. Ελπίζω να έχουν πετρέλαιο, έτσι. Αυτό είναι πολύ κρίσιμο που είπες. Όντως, εχθές άκουσα ότι δώσαν λεπτά λεφτά από το Υπουργείο Εσωτερικών. Έτσι λέω. Ξέρω. Καλημερίζουμε, διάλειμμα. Καλημέρα. Εδώ είμαστε. Πού μια καλημέρα και στους καλεσμένους μας. Την κυρία Πιπηλή από τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα. Καλημέρα. Χρόνια πολλά και από χτες. Τον κύριο Πουλάκη από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, κύριε Πουλάκη. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Και τον κύριο Κουκουλόπουλο από το ΠΑΣΟΚ. Καλημερίζουμε και εσάς, κύριε Κουκουλόπουλε. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Μη τρώγεστε, ρε παιδιά, με τον καιρό. Καλά λένε εδώ. Και διάφοροι φίλοι. Μη σκοτωνόμαστε με τον καιρό. Σιγά, ρε παιδί. Α, το απολαύσουμε. Καλύτερα να το απολαύσουμε. Αν δεν είναι κάτι βαρύ να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα. Δεν έχει δηλαδή. Αλλά δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Τέτοια εικόνα δεν έχουμε προς το παρόν. Α, το απολαύσουμε, περάσουμε και καλά. Καλά, λέγε ένα φίλο με τη Φλόρα. Απλά τώρα, με συγχωρείτε, έξω από την απόλαυση υπάρχει το ότι κάνει πολύ κρύο, το ότι το ρεύμα έχει αυξηθεί. Δεν λέμε αυτό. Λέμε την υπερβολή. Την υπερβολή. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ισχύει αυτό το πράγμα. Αλλά δεν λένε αυτό. Δημιουργούν ένα κλίμα. Έχουν ακριβήνει αυτά τα δύο. Αλλά λέμε, λέμε να μην δημιουργείται αυτή η ένταση από τα μέσα και ο χαμός ο κακός. Και χιόνι και χιόνι. Ότι καταστρεφόμαστε, χανόμαστε, αμάν πώς θα βγούμε από το σπίτι. Να έχουμε νερό για το καλοκαίρι. Βασικότερο. Λοιπόν, μισό λεπτό πριν ανοίξουμε και τη συζήτησή μας, γιατί τα θέματα και πολλά και σημαντικά είναι. Πάμε στην Γερμανία. Σταμάτησε να σημαίνει ο ανταποκριτή μα από εκεί. Είχαμε την ομιλία του Πρωθυπουργού. Σήμερα έχει σημαντικέ συναντήσει και με την κυρία Μέρκελ φυσικά. Σταμάτη, καλημέρα. Καλημέρα σας από τη Βόνη. Ναι. Μάλλον κεντρικά θέματα στην σημερινή συνάντηση του Αντώνη Σαμαρά με την Άγγελα Μέρκελ θα είναι η πορεία των μεταρρυθμίσεων και του προγράμματος των περικοπών. Είναι τα στοιχεία εκείνα για τα οποία έχει δεσμευτεί η χώρα. Βεβαίως ένα αντικείμενο συζήτησης θα είναι για αναπτυξιακές προσπάθειες με ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση γερμανικών επενδύσεων. Και εδώ οι αναλυτές εκτιμούν ότι δεν θα πρόκειται για μια συνάντηση ρουτίνας, ούτε για μια χαλαρή συζήτηση, αλλά θα γίνει μια αξιολόγηση των ελληνικών μεταρρυθμιστικών προσπαθειών για την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους, με τη γερμανική πλευρά να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη πάταξης της φοροδιαφυγής και στην προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων. Ο κύριος Σαμαράς και η ελληνική αντιπροσωπεία θα πρέπει να πούμε ότι μετέχουν σε αυτήν ο Υπουργός Ανάπτυξης ο κύριος Ατζηδάκης και ο Υφυπουργός ο κύριος Μηταράκης. Αναδεικνύουν ή θα αναδείξουν την πρόοδο που σημειώνεται στο πεδίο της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, αυτό που λέμε τα συγκριτικά επενδυτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας. Μάλιστα, χθες ο Πρωθυπουργός εισερχόμενος στο Axel Springer House, όπου ήταν ομιλητής στο οικονομικό φόρουμ της Welt, δήλωσε ότι η συζήτηση θα περιστραφεί στην Ευρώπη της ανάπτυξης και της αλληλεγγύης, στην οικονομία της Ελλάδας και στην εμπιστοσύνη που δείχνουν πλέον οι ξένοι προς την Ελλάδα και την προοπτική της. Πάντως, το γεγονός ότι η ενημέρωση των δημοσιογράφων, που θα πρέπει να πούμε αρχικά δεν προβλεπόταν, ότι αυτή η ενημέρωση θα γίνει πριν από τη συνάντηση με την κυρία Μέρκελ και όχι μετά όπως συνηθίζεται, έχει τροφοδοτήσει κάποιες ανησυχίες από την πλευρά του τύπου. Συγκεκριμένα το Spiegel εικάζει ότι κάτι δεν πήγε καλά κατά την τελευταία συνάντηση Μέρκελ-Σαμαρά. Αλλιώς, γιατί λέει, πώς εξηγείται το γεγονός ότι θα πρέπει να έχουν εκ νέου συνάντηση κρίσης οι δύο ηγέτες, τι θα βγει από αυτή τη συνάντηση αυτή τη φορά, διαρωτάται το περιοδικό, επισημαίνοντας ότι τα χαμόγελα μπροστά στις κάμερες είναι πιο εύκολα πριν από τις διαπραγματεύσεις παρά μετά από αυτές. Βεβαίως, μετά από κάποια χρόνια στο ρεπορτάζ, μπορεί να εικάσει κανείς ότι τα ερωτήματα που θέτει το Spiegel είναι fishing for statements, με δεδομένο ότι και το οικονομικό φόρουμ της ΒΕΛΤ λαμβάνει χώρα και κλεισμένων των θυρών και από ό,τι όλα δείχνουν, η ενημέρωση και σήμερα θα είναι με το σταγονόμετρο. Το γεγονός. Ακριβώς. Μετά πάντως τη συνάντηση θα γίνουν δηλώσεις. Σταμάτη, παρά το γεγονός ότι δεν είναι επίσημη συνάντηση αυτή. Θα γίνουν πριν οι δηλώσεις και αυτό είναι αυτό που δημιουργεί ερωτήματα. Ναι, αυτό είναι που προκαλεί ερωτήματα στο Spiegel, το οποίο εικάζει όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως.
Φαίνεται πάντως ότι σε κάθε περίπτωση θα γίνει μια αξιολόγηση το τι έχει γίνει μέχρι τώρα στην Ελλάδα, πώς προχωράει το πρόγραμμα, η εφαρμογή του μεταρρυθμιστικού προγράμματος. Είναι γεγονός ότι το κλίμα αυτή τη φορά στην Γερμανία είναι πολύ καλύτερο από ό,τι πριν από μερικούς μήνες. Νομίζω ότι η ελληνική πλευρά αξιοποιεί ακριβώς αυτό το ευνοϊκό κλίμα που έχει διαμορφωθεί και φαίνεται ότι και από την πλευρά των επιχειρηματιών, δηλαδή των δυνητικών επενδυτών, υπάρχει ένα καλύτερο κλίμα όσον αφορά. Ακριβώς. Βεβαίως, όλα αυτά, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν σημαίνει ότι έχουν λυθεί τα μεγάλα προβλήματα που είναι το σταθερό φορολογικό πλαίσιο που θέτουν κάθε τόσο οι Γερμανοί επιχειρηματίες και η πάταξη της γραφειοκρατίας στο πεδίο των επενδύσεων. Και εδώ πρέπει να σας πω ότι χτες είχαμε την εφημερίδα Bild, που μας ανέφερε το παράδειγμα μιας γερμανικής επιχείρησης η οποία ήθελε να δραστηριοποιηθεί στην Ελλάδα στο πεδίο των φωτοβολταϊκών και με τη διάθεση, όπως γράφει η εφημερίδα, να επενδύσει 300 εκατομμύρια και έλαβε αρνητική απάντηση από την ελληνική γραφειοκρατία, όπως αναφέρει η εφημερίδα Bild. Βεβαίως, οι δικές μας πληροφορίες είναι λίγο διαφορετικές. Ναι. Δεν ήταν τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα σε αυτή την επένδυση. Η εταιρεία αυτή, αν μπει κανείς στην ιστοσελίδα της, θα δει ότι έχει μεγαλύτερη εμπειρία σε εργασίες μονώσεων και άλλα πράγματα, όχι τόσο φωτοβολταϊκά. Αλλά αυτό είναι ενδεικτικό του κλίματος. Έχει κανείς την εντύπωση ότι ορισμένοι επενδυτές, θα μου επιτρέψεις να πω βάζοντας και τη λέξη εισαγωγικά, έχουν την αίσθηση ότι στη χώρα υπάρχει κατάσταση, ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Και εκμεταλλεύονται μάλλον. Αλλά θα πρέπει, παιδιά, και η ελληνική πλευρά σε ή έτσι θέλω να είναι. Δεν ξέρω. Να δίνει και τις δικές της απαντήσεις. Γιατί βγαίνει τώρα ένα τέτοιο δημοσίευμα. Έτσι. Δημιουργεί μια εικόνα στο εξωτερικό ότι η Ελλάδα είναι ένα μπάχαλο φορολογικό σε οποιοδήποτε επίπεδο. Σου λέει, να, οι άλλοι θέλουν να του δώσουν 300 εκατομμύρια και δεν τα παίρνουν. Ναι. Αυτή η εικόνα μένει έξω. Η ελληνική πλευρά θα πρέπει να δίνει και αυτή τη δική της θέση. Δεν την έχουμε ακούσει μέχρι τώρα. Μεστικάκι. Μακριά από εμάς το στικάκι. Το κόψαμε και με αυτά. Στα μάτια μου, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλημέρα, να είσαι καλά. Μια και τώρα ανοίξατε την κουβέντα, κυρία Πιπηλή μου. Ξεκινήσουμε με αυτό, να δούμε. Τι είδατε, φαντάζομαι, τη συνέντευξη, και επειδή πρόκειται του κύριου Παπακοσταντίνου και επειδή πρόκειται μέσα στις επόμενες μέρες να ψηφίσετε. Εσάς σας έπεισε. Εγώ θα το πω διαφορετικά. Επειδή η κοινοβουλευτική διαδικασία δίνει το δικαίωμα κυρίως στα κόμματα να καταθέτουν προτάσεις, αν ήμουν αρχηγός κόμματος, θα κατέθετα μία πρόταση να δημιουργηθεί πριν από τα ποινικά προανακριτικές εξεταστικές επιτροπές μία επιτροπή που να δικάζει τη βλακεία, την ηλιθιότητα, την επιπολαιότητα, την αλαζονία και να καταδικάζει όλο αυτό που καταλάβαμε χθες, εγώ το κατέκρινα ως δημοσιογράφος και εξακολουθώ, την έλλειψη σοβαρότητας από όλο το φάσμα της διοίκησης στην Ελλάδα. Αρχής γενομένης από τον αρμόδιο υπουργό, όπου καταλήγει ακόμα και στη χρησιμότητα ημί του κλητήρα, διότι πραγματικά η συνέντευξη του κυρίου Παπακοσταντίνου χθες δημιουργεί την ανάγκη να γίνει δικαστήριο βλακείας και πολιτικής ηλιθιότητας πέρα των όποιων ποινικών και άλλων ευθυνών. Θα διερευνηθούν, υποτίθεται. Δηλαδή σας δόθηκε η εικόνα του μπάχαλου στην πραγματικότητα, για να το πούμε με μια λέξη. Κοιτάξτε, και να το καταλάβει και ο κόσμος. Ακριβώς. Όχι μόνο του μπάχαλου. Ναι, ναι. Αυτού του χάους όπου μας βολεύει η γραφειοκρατία, τη χρησιμοποιούμε για να μην γίνονται επενδύσεις αφορμής γενομένης. Όπου δεν μας βολεύει η γραφειοκρατία, επειδή δεν την ξέρουμε τη γραφειοκρατία, γιατί η γραφειοκρατία έχει μία αναγκαιότητα που πρέπει να γίνεται σεβαστή από σοβαρούς διοικητικούς υπαλλήλους, οι οποίοι προστατεύουν το δημόσιο συμφέρον και προστατεύουν και την πολιτική ηγεσία. Αν μπλέξανε 500 άσχετοι, τότε έπρεπε να είναι σε αγροτοκαλλιέργειες και όχι στο επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών, δημοσίων και κρατικών λειτουργών, λέγε με διώτη, λέγε με καπελέρι συμπεριλαμβανομένων. Εδώ πρέπει να τα εξετάσουμε όλα στη Βουλή. Εγώ έχω ερωτηματικά πολλά. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Θα τα συζητήσουμε μετά. Μια πρώτη και σας από εσάς, κύριε Πουλάκη. Εκτίμηση γι' αυτό θα συζητήσουμε ευρύτερα για το θέμα. Άλλο, θα το δούμε μετά. Επειδή έχετε καταθέσει και τη δική σας πρόταση που περιλαμβάνει και τον κύριο Βενιζέλο. Αλλά θα ήθελα έτσι μια εκτίμηση για τη χθεσινή
Ένα δημόσιο πρόσωπο ήταν που χειρίστηκε, είναι, που χειρίστηκε τα οικονομικά της χώρας και χθες έδωσε τη δική του εκτίμηση για τα όσα συνέβησαν ή έχουν συμβεί. Εσείς πιστήκατε, πήρατε απαντήσεις σε ερωτήματα που έχετε γύρω από μια υπόθεση που τα περιλαμβάνει όλα. Περιλαμβάνει και την υπόθεση της ενός εγγράφου το οποίο χάθηκε, κρατικού εγγράφου. Περιλαμβάνει και την υπόθεση της αλλαγής του περιεχομένου του εγγράφου. Περιλαμβάνει και την υπόθεση λειτουργίας των υπηρεσιών. Τα περιλαμβάνει όλα. Να θυμηθούμε ότι ο κύριος Παπακοσταντίνου ήταν υπουργός οικονομικών σε μια κρίσιμη περίοδο και με δική του υπογραφή μπήκαμε στο μνημόνιο, στο πρώτο μνημόνιο. Ωραία. Εντάξει, αυτό είναι. Όχι, έχει τη σημασία του και αυτό, ας πούμε. Να καταλάβουμε, ας πούμε, και ποιοι πολιτικοί άνδρες και με ποια πολιτική πρόταση κυβερνούσαν. Όμως βγήκαν τρία πολιτικά συμπεράσματα για μας, τα οποία θέλω να τα καταθέσω. Το πρώτο είναι ότι υπάρχει στη χώρα μας πολιτικά η φοροασυλία, η φοροδιαφυγή, η φοροαπαλλαγή ως πια μία νόμιμη εντός εισαγωγικών διαδικασία. Όλος αυτός ο τρόπος, ο χειρισμός, ήταν μία προστασία της φοροασυλίας η οποία υπάρχει πια στη χώρα μας. Και σε μία περίοδο όπου επειδή τα δημόσια έσοδα ήταν λίγα, επειδή το δημόσιο χρέος έπρεπε να ανταποκριθεί η χώρα μας, όπως λέγανε, και να καλυφθεί, τι κάνανε, στίβανε τους συνταξιούχους, τους μισθωτούς, παίρνανε αυτό που πάντα ξέρουν να κάνουν και καλύπτανε, κρύβανε, δεν παίρνανε από τους έμπλους. Ναι, όμως τη ζήτησα. Το δεύτερο συμπέρασμα το οποίο βγαίνει πολιτικό είναι ότι υπάρχει αυτό που είπατε εσείς, το είπατε πιο απλά, ίσως και πιο κατανοητά, το μπάχαλο του ελληνικού κράτους, το οποίο όμως δείχνει μια παραθεσμική λειτουργία. Παραθεσμική λειτουργία, αλλά η οποία. Αυτή ευθύνεται όμως μόνο ο Κωνσταντίνος, το είπε και ο ίδιος. Λέει για τα 30 χρόνια της μεταπολίτευσης, εγώ θα τα πληρώσω. Πάω εγώ φυλακή, λέει για την γλιτώση. Πάντως για τα 30 χρόνια της μεταπολίτευσης. Δηλαδή, αν παραδεχτούμε ότι είναι μπάχαλο, δεν έγινε επί Κωνσταντίνου. Ή μόνο επί Κωνσταντίνου. Λέω η παραθεσμική λειτουργία του κράτους που δείχνει μια άλλη τεχνική της εξουσίας είναι αποτέλεσμα 30 χρόνων. Όπου έχουμε ένα δικοματικό πολιτικό σύστημα που εναλλάσσεται Πασόκ Νέα Δημοκρατία και που έχουν φτιάξει αυτό το κράτος, το οποίο άλλες φορές λειτουργεί όπως λειτουργεί μέσα από τη γραφειοκρατία και άλλες φορές μέσα από παραθεσμικά κέντρα τα οποία μπερδεύονται. Και το τρίτο πολιτικό συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι κοιτάξτε να δείτε πια. Υπάρχει ένα παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα το οποίο μπορεί παραδείγματος χάρη να καλύπτει όλη αυτή τη διαδρομή των χρημάτων. Σε άλλες χώρες βγάλανε από αυτήν την ιστορία, κύριε. Όχι, ναι, δεν κοιτάξτε, είναι, αυτό λέω. Δεν είστε τίποτα. Όχι, όχι, όχι. Θα έρθω εδώ πέρα. Λειτουργήσε το σύστημα, το βγάλανε από τις φοροφυγάδες. Υπάρχει όμως ένα σύστημα το οποίο προσπαθεί να καλύψει τις υπόγειες διαδρομές του μαύρου και του ξεπλήματος του μαύρου χρήματος. Και εδώ πέρα ερχόμαστε να δούμε ότι ενώ άλλες χώρες προσπαθήσανε μέσα από τις αντίστοιχες λίστες οι οποίες πήρανε από αυτή την τράπεζα να μπορέσουν να φέρουν κάποια έσοδα. Μάθαμε ότι η Ισπανία που δημοσιογραφικά γύρω στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ, η Γαλλία γύρω στο 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, η Ιταλία γύρω στα 0,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Φέρανε λοιπόν έσοδα για το κράτος εδώ πέρα. Επί 2,5 χρόνια αυτή η λίστα ήταν στα συρτάρια δύο πολιτικών αρχηγών, δύο πολιτικών του Υπουργείου Οικονομικών, όπου αυτή η λίστα δεν αξιοποιήθηκε και εδώ πέρα έχουμε την παράβαση του καθόκριτος. Έχουμε αυτό είναι πράγματα ένα κομμάτι, τα είναι ένα άλλο κομμάτι όμως, απλώς χέρι. Κύριε Πουλάκη, για να τα λέμε ομά και καθαρά. Η πολιτική αθλειότητα καταδικάζεται, αλλά θα πρέπει να τεθεί στη συζήτηση κομματικά και κοινοβουλευτικά και η δημοσιοϋπαλληλική αβελτηρία και μάλιστα από πρόσωπα του επιπέδου του κυρίου Διώτη, που εγώ προσωπικά όταν άκουσα ότι αναλαμβάνει αυτή τη θέση, είπα επιτέλους και ένα σοβαρό, μη πολιτικό, κρατικοδίαιτο, συνδικαλιστικό γλιφτρώνει της εξουσίας. Με μεγάλες επιτυχίες μπαίνει, στο παρελθόν, στον τομέα μπαίνεις του. Και έντιμος και όλα με ένα πολύ βαρύ. Θα μου επιτρέψετε, θα ήμουν ο τελευταίος, κυρία Πιπηλή. Βαρύ βιογραφικό. Μεγαλύτερη απογοήτευση εγώ σήμερα νιώθω για τη συμπεριφορά, την επίση σε εισαγωγικά ηλίθια, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, και του κυρίου Διώτη, όπως και των πολιτικών του προϊσταμένων. Να σας πω όμως, παρά για τους πολιτικούς, δεν είναι δυνατόν τα πολιτικά πρόσωπα να αποδίδεται τα όσα έχουν γίνει στην αφέλεια, την ανοησία. Μισό λεπτό.
Παιδιά, δεν κατάλαβα. Το ίδιο έκανε και ο κύριος Παπακοσταντίνου με τον κύριο Διώτη. Επικαλούνται δυστυχώς και οι δύο το απόρριτον και το μη νόμιμον του CD. Βεβαίως, άρα πρέπει να μας ανησυχεί ότι καλά οι πολιτικοί, τους ξέρουμε, η δικαστική λειτουργεί, δηλαδή έχεις αφηλιά... Κάποιος ελέγχει όλους αυτούς. Τον... Όχι, δεν κάποιος ελέγχεται. Κάποιος πρέπει να τους ελέγχει. Όχι, ο Γενικός Γραμματέας. Εγώ ξέρω, με συγχωρείτε. Τον κύριο Μουζακή τη χρειάζεται να τον όχι, ελέγξει ξέρετε, κανείς. Όχι, ξέρετε όμως, και τον κύριο Πεπόνη. Εγώ ξέρω μια καλή διαδικασία. Με τη μία. Ήρθε ένα χαρτί με στοιχεία στο χέρι του κράτους. Να τελειώσω ένα λεπτό. Τη δίνει στην αρμόδια υπηρεσία και ελέγχει την πορεία του. Απ' τη μια τον κύριο Διώτη και απ' την άλλη τον κύριο Πεπόνη και τον κύριο Μουζακίτη. Είπε κανείς τον κύριο Πεπόνη τι να κάνει? Είπε κανείς τον κύριο Μουζακίτη στους συνεργάτες, στους δικαστικούς λειτουργούς? Χριστουγεννιάτικα ξενύχτησα. Να πάμε στον κύριο Κουκουλόπουλο για ένα λεπτό, γιατί πάμε στο διάλειμμα. Θα ξανάρθουμε. Θα ξανάρθουμε, κύριε Πουλάκη. Θα ξανάρθουμε. Πήρε το λόγο, κύριε Πουλάκη. Ελάτε, πείτε 30 δευτερόλεπτα για να μιλήσει ο κύριο Κουκουλόπουλο, που είναι σε ιδιαίτερη θέση. Η υπόθεση ξαναξεκίνησε τέλος Σεπτέμβρη του 2012 με εναρκτήριο, αν θέλετε, λάκτισμα, όταν οι δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Κωνσταντοπούλου και ο κύριος Κουρουμπλής, πήγανε στον οικονομικό εισαγγελέα και κάνανε αναφορά και είπαν ότι εδώ πέρα υπάρχουν δημοσιεύματα για μια λίστα 1991 τότε ονομάτων. Και έτσι ξεκίνησε ο οικονομικός εισαγγελέας, και έχει σημασία αυτό να το πούμε, όταν πριν από ένα χρόνο, πριν από 14 μήνες, έγινε επερώτηση στη Βουλή από τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, τον κύριο Τσίπρα, τότε στον Υπουργό Οικονομικών, στον κύριο Βενιζέλο, για το αν υπάρχει τέτοια λίστα, και θυμόσαστε πάρα πολύ καλά ότι η απάντηση ήταν υπεκφυγή, ήταν αρνητική, τι είναι αυτά που λέτε, μη αξιοποιήσιμη και τέτοια. Και τελειώνοντας, θα ήθελα να πω το εξής, ότι βγήκαν τρεις πτυχές με τρία αλφα από τη λίστα Λαγκάρτ. Mm-hmm. Πρώτον, η αλλίωση. Ναι. Δεύτερον, η ασυλία της φοροδιαφυγής. Mm-hmm. Και τρίτον, η μη γνώση, η άγνοια ονομάτων, όπου μπορεί τυχόν από αυτά να είναι αρκετά αυτό που λέμε η διαπλοκή της οικονομικής ολιγαρχίας με του πολιτικού συστήματος. Γι' αυτό είναι δουλειά του γραμματέα του ΔΟΕ. Αυτό το ίδιο πράγμα κύριε λέμε. Κύριε Πιπηλή, αφού οι πολιτικοί είμαστε άθλοι, κύριε Πιπηλή, γι' αυτό προλάβουμε. Υπάρχει η δημόσια κρατική αφού λέμε το ίδιο πράγμα, λειτουργία. Ελπίζω να ψηφίσετε την πρόταση. Όχι, θα ψηφίσουμε την πρόταση που έφερε ο κύριος Κουκουλόπουλος. Δεν προλαβαίνουμε, κύριε Κουκουλόπουλε. Μέσα στις αγριές. Θα σταλιώσει και στο Ζεφύρι, τα σχολεία είναι κλειστά, το λέμε για αυτό για ενημέρωση. Θα ξεκινήσουμε μετά. Εγώ τι φταίω, κύριε Κουκουλόπουλε. Όχι, δεν φταίτε, θα ξεκινήσουμε μετά το διάλειμμα από εσάς. Εγώ ξέρω στο Sky δεν διακοπτόμαστε. Ελάτε. Πάμε, ελάτε. Λοιπόν, επιστρέφουμε στη συζήτησή μας. Το λόγο τον έχει τώρα ο κύριος Κουκουλόπουλος, βέβαια, για να ξεκινήσει αυτό το γύρο της κουβέντας. Κύριε Κουκουλόπουλε, μέλος της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ ήταν ο κύριος Παπακοσταντίνου, ο οποίος κατηγορείται τώρα για όσα κατηγορείται και θα διερευνηθεί η ιστορία. Πέρα από το αν σας έπεισε, χθες ο κύριος Παπακοσταντίνου σε μια αποστροφή του λόγου του είπε όμως κάτι πολύ σημαντικό που έδειχνε με έναν προβολέα προς τον κύριο Βενιζέλο. Εγώ δεν θα την πληρώσω για να σωθεί η κυβέρνηση. Ότι εδώ δηλαδή στέλνω ένα μήνυμα ότι εδώ μετέχουν κι άλλοι. Ξέρουν κι άλλοι και δεν θα μου τα φορτώσετε όλα εμένα για να σωθείτε εσείς. Και επειδή δύο ήταν πέραν των υπηρεσιακών παραγόντων που έχουν στα χέρια τους τα στικάκια, τα περίφημα πια, ο κύριος Παπακοσταντίνου και ο κύριος Βενιζέλος, μπορείτε να μας δώσετε μια εξήγηση? Κοιτάξτε, εγώ θα σας απαντήσω ως Έλληνας βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Αυτό ναι, προφανώς. Ως Έλληνας λοιπόν πρέπει να σας πω ότι θέλω να ανήκω σε εκείνη την Ελλάδα που το τεκμήριο αθωότητας το στηρίζει. Και δεν κοιμάται και ξυπνάει με δαίμονες. Δεύτερον, ως βουλευτής, θέλω να στηρίξω οτιδήποτε δείχνει ότι υπάρχουν θεσμοί στη χώρα. Δεν με αφορά η λογική να υιοθετώ δημοσιογραφικές πληροφορίες ότι είναι 600 ονόματα έξω από τη λίστα, να καταθέτω ερώτηση παραμονές Χριστουγέννων, να στατώνω Χριστουγεννιάτικα την Ελλάδα. Και όλα αυτά που έχουν γίνει. Όχι, αλλά δεν είναι θεσμική λειτουργία το να έρχεται ένα έγγραφο, να μην πρωτοκολλείται και να κυκλοφορεί σε διάφορα χέρια δεξιά-αριστερά. Σε ό,τι αφορά την παράταξή μας, έχοντας απόλυτη επίγνωση της ιστορικής διαδρομής των μεγάλων παρατάξεων, και το ΠΑΣΟΚ είναι η βασική έκφραση παρά τη στήριγμή του της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης, υπάρχουν πριν και μετά από συγκεκριμένα πρόσωπα. Πριν και μετά από συγκεκριμένα πρόσωπα. Καθαρές κουβέντες για όλα. Άρα λοιπόν, ηρεμία και ψυχραιμία. Τώρα κατά τα άλλα, θέλω να πω στο ζήτημα αυτό απαντώντας.
ότι σε ό,τι αφορά την λειτουργία του κυρίου Παπακουσταντίνου και αυτά που είπε, θα έτσι κι αλλιώς θα τα δείξει αυτά η διαδικασία μέσα στη Βουλή. Δεν νομίζω ότι θα λύσουμε κάτι εδώ. Λέτε για το τεκμήριο της αθωότητας, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά οι πρώτοι που κινηθήκατε, λες και ήταν ένοχος, να το πω και ανάποδα, ήσασταν εσείς που το διαγράψατε. Εντάξει, όχι το. Και πώς. Όχι, φυσικά. Το τεκμήριο. Είσαι παιδί ένοχος. Το τεκμήριο αθωότητας, ενώ σε ό,τι αφορά τα κίνητρα, γιατί εδώ υπάρχει μείζον γεγονός. Εγώ λοιπόν, στη λειτουργία του κ. Παπακουσταντίνου, επειδή ως βουλευτής θα ψηφίσω την. Και υπέγραψε την συγκεκριμένη πρόταση, άρα λοιπόν γνωρίζω ότι υπέγραψε. Θέλω να σου πω ότι με έκανε εντύπωση. Εντύπωση λοιπόν μου έκανε η απόλυτα εξωθεσμική λειτουργία σε όλη τη διαδικασία. Δεν μπόρεσα να το καταλάβω αυτό. Δηλαδή δεν εμπιστεύομαι την υπηρεσία, δεν το έδωσα. Το μετέγραψα, το επεξεργάστηκα, έδωσα ένα κομμάτι ονομάτων. Όλα αυτά έξω από την υπηρεσία. Και λίγο πριν τον ανασχηματισμό, το έδωσα στην αρμόδια για τον έλεγχο υπηρεσία. ΔΟΕ θα πει σώμα δίωξη ηλεκτρονικού, οικονομικού συγγνώμη, εγκλήματος. Είναι η μόνη αρμόδια υπηρεσία γι' αυτό. Ο υπουργός εποπτεύει αν λειτουργεί ή όχι καλά. Δεν έχει καμιά αρμοδιότητα ο υπουργός να κάνει ελέγχους, ούτε να παρεβαίνει στο έργο του ΔΟΕ, αν δει κανείς και τον ιδρυτικό του νόμο. Και ούτω καθεξής. Έχει να κάνει τη δουλειά του και να παίρνει τα αποτελέσματα. Έχοντας μάλιστα μια πολύ μεγάλη εμπειρία διοίκησης. Θέλω σε αυτή τη σημεία να σας πω, δεν ξέρω πόσο θα ακουστεί, ότι η λειτουργία μαζί με την υπηρεσία είναι και η μόνη προστασία. Σε αυτό το διαρκές ερώτημα στην Ελλάδα, τι κάνουμε, τι δεν κάνουμε κλπ. Δεν μπορείς να βρεις συνενόχους. Όταν λειτουργείς με την υπηρεσία και τους πιο διεφθαρμένους υπαλλήλους να έχεις καλό αποτέλεσμα, θα βγει. Όταν λειτουργείς έξω από την υπηρεσία, το αποτέλεσμα θα στραβώσει. Δεν υπάρχουν οι λογικές σου στήλ. Εγώ ξέρω και παίρνω τους δικούς μου και δουλεύω οποιαδήποτε υπόθεση. Κάπως έτσι φτάσαμε να έχουμε απαξιώσει τα πάντα στην Ελλάδα. Γι' αυτό μου κάνει φοβερή εντύπωση, γι' αυτό και υπογράφω. Ή δεν θυμάμαι που το έδωσε και όλα τα υπόλοιπα, ας πούμε. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα από εκεί και πέρα. Θέλω να πω και κάτι τώρα, για την ίδια ιστορία. Με ρωτήσατε κάτι για τον πρόεδρο του Πασόκ. Το οποίο έχει δηλωθεί ως μη αξιοπίσιμο. Μου επιτρέπετε λίγο. Δεν έχει σημασία τι λέει ο κύριος Παπακουσταντίνου, ούτε ο κύριος Διώτης θα πει για τον κύριο Βενιζέλο. Έτσι. Σημασία έχει. Σημασία έχει τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλα έχουν σημασία. Εγώ λοιπόν διάβαζα χθες. Άμα δεν έχει σημασία, άνθρωποι που θα μαζί στην κυβέρνηση, ποιος έχει σημασία. Όχι, δεν με καταλάβετε. Άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται. Οι οποίοι εμπλέκονται. Θέλουν καλύτερα να μιλήσουν για τα δικά τους, ας πούμε. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν. Καλύτερα να μιλήσουν για τα δικά τους, ας πούμε. Έτσι, λοιπόν. Ωραία, αφήστε τον κύριο Παπακοσταντίνο. Μπορείτε να μου επιτρέψετε να μου εξηγήσετε πώς εξηγείται το γεγονός ότι ένας τέλεχος κυβέρνησης κρατάει και αυτός εξωθεσμικά στο δικό του γραφείο ένα στοιχείο. Δεν κρατάει εξωθεσμικά. Αν είναι το μοναδικό, τότε ναι. Αν είναι το μοναδικό, τότε ναι. Έχετε δίκιο. Δεν ξέρω τι είναι. Είναι το μοναδικό. Έχουμε χάσει τα μάτια και τα πασχάλια. Μα είναι δημοσίευμα. Έχει χαθεί, κύριε Κουκουλόπουλο. Δεν το ξέρουμε αν υπάρχει. Ξέρω εγώ τι δημοσίευμα ξέρω. Από πού το πήρα, από το σούπερ μάρκετ, το. Δεν ξέρω, βέβαια. Ο κύριος Βαξεβάνης. Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρω. Από πού το πήρα, έπεσε από πάνω. Εσείς θα μας το πείτε, μα το ξέρετε. Έπεσε από τον ουρανό. Γιατί όλοι δίνετε τον κύριο Διώτη γι' αυτό. Εσείς είστε σίγουροι γι' αυτό που λέτε στο Πασόκ? Είναι απολύτως, κύριε οικονόμου, είναι απολύτως βέβαιο ότι ο κύριος Βαξεβάνης, σήμερα πια που είναι όλα γνωστά, ότι είχαμε και μια συνομιλία μαζί, θυμάσαι τον Οκτώβρη, ότι αυτή η λίστα που δημοσιεύτηκε τότε που, στο περιοδικό του κύριου Βαξεβάνη, είναι η λίστα που είχε δώσει ο κύριος Βενιζέλος ο κύριο Πεπόνη, έτσι, μέσω Μαξίμου. Ναι, μέσω Μαξίμου. Άρα λοιπόν, και η οποία διαφέρει κατά τρία αρχεία από αυτή που ήρθε από τη Γαλλία. Αυτό είναι το γεγονό, για να μην μπερδευόμαστε. Γιατί ακούσαμε από το ΣΥΡΙΖΑ τα 600, τα τούτα, τα άλλα, μπερδεύτηκε ο κόσμος. Έχει μπερδευτεί ο κόσμος από τα νούμερα, ναι. Πάει αυτό λοιπόν. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα γεγονός ότι ο κύριος Βαξεβάνης, από όπου και αν την πήρε από χέρια δημόσιου λειτουργού, είτε υπηρεσιακού οργάνου είτε πολιτικού. Είναι σίγουρο, από τα χέρια του Πιπέρση. Είναι ορθό αυτό? Αυτό είναι σίγουρο. Έτσι. Δεν μπορεί να είναι. Ο κύριος Βαξεβάνης δεν είναι υπουργός. Άρα λοιπόν. Εδώ μιλάμε για τους υπουργούς. Άρα εγώ λοιπόν πάω ένα βήμα παραπέρα. Αν την πήρε από χείρα της αρμόδιας υπηρεσίας που είναι το ΣΔΟΕ, από πού και ως πού το αντίγραφο παίρνει ο υπουργός? Ακούσατε, εγώ έχω κάνει 9 μήνες ως υπουργός. Σας πληροφορώ ότι για τα πάντα που υπέγραψα, έχω πάρει όλα τα έχω μαζί μου. Για λόγους προφανής αυτοπροστασίας. Εννοείται. Λοιπόν, γι' αυτό δεν συνιστά επεξαίρεση εγγράφου. Αν έχω πάρει μία έστω σύμβαση χωρίς να. Το συγκεκριμένο υπάρχει, δεν είναι πρωτοκολλημένο. Χωρίς να υπάρχει καν στο. Το συγκεκριμένο στο, είναι εξωθεσμικό. Στην υπηρεσία τότε να έγινε επεξαίρεση. Κύριε Κουκουλόπουλε, το συγκεκριμένο. Το είπατε κι εσείς μόνο σας. Είναι εξωθεσμικό. Τι καλή την επεξαίρεση. Εγώ νομικός δεν είμαι. Διοίκηση έγραφα πολλά χρόνια. Όχι, ρωτάω. Η επεξαίρεση είναι όταν κάτι το εξαφανίσουν εντελώς. Όταν υπάρχει στην αρμόδια υπηρεσία, εγώ λοιπόν πιστεύω
ότι θα αποδειχθεί πανηγυρικά τις επόμενες μέρες ότι στην αρμόδια υπηρεσία υπήρχε και επεξεργαζόταν. Mm. Πρόσφατα ο κύριος Βενιζέλος. Δεν πίσω στον κύριο Σαμαρά. Ανεξάρτητα λέτε αν το είχε ο κύριος Βενιζέλος ή όχι. Ο κύριος Διώτης, κύριε γνώμη, πρόσφατα στον κύριο Παπαχρήστο στα Νέα μιλώντας, είπε με απόλυτη βεβαιότητα ότι στη λίστα που αυτός δούλεψε δύο μήνες και κατέληξε στα συμπεράσματα που εξέθεσε στον Υπουργό Οικονομικών, δεν υπήρχαν τα ονόματα των συγγενών του κ. Παπακοσταντίνου. Είναι τόσο βέβαιο το υλικό το οποίο είναι χωρίς τα τρία ονόματα. Το δούλεψε. Πάντα επιμείνω. Εδώ υπάρχουν δύο στοιχεία. Λοιπόν, ο κ. Παπακοσταντίνου λέει το δούλευε εξωθεσμικά και ο κ. Διώτης λέει το δούλευε. Το δούλευε μέσα στην υπηρεσία. Οτιδήποτε άρα, είναι λοιπόν, ηλεκτρονικό. Και σε ποιο μαξιλάρι το οποίο ρευνίζει, για να καταλάβει. Επειδή είμαστε δημοσιογράφοι, ό,τι είναι ηλεκτρονικό είναι στο χέρι οποιασδήποτε μυστικής, παραμυστικής, παρακρατικής και λοιπής παραεξουσίας. Αλλά αυτή δεν είναι θεσμική λειτουργία για υπουργούς και κυβέρνηση. Μισό λεπτό. Έχουμε εδώ ένα δεδομένο πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει να δώσουμε βάρος. Αυτό το όργιο υποκλοπής ηλεκτρονικής όλου του φορολογικού δυναμικού της χώρας, όπου υπάλληλοι σίγουρα του Υπουργείου Οικονομικών έναντι αδράς αμοιβής το έδωσαν σε ιδιωτική εταιρεία. Άρα για μένα ο μεγαλύτερος φόβος... Το σύστημα. Βέβαια. Αυτό συμπληρώνει την εικόνα, δεν θα πρέπει να στο κράτο. Δεν είναι τίποτα άλλο. Μισό λεπτό και η HVC που ήταν σοβαρή τράπεζα εννοείται, ο Φαρσιανή το υπέκλεψε. Εδώ έχουμε λοιπόν και το μεγάλο αδελφό που είναι το... Το διαδίκτυο. Εμένα με διαφέρει. Θέλει μεγαλύτερη προσοχή. Ιστορία, με η πολιτική κινδυνεύει και από πρακτορυλίκια. Κινδυνεύει από 1000. Εμένα με διαφέρει τα συγκεκριμένα πράγματα. Ότι είναι χειρότερο. Μισό λεπτό γιατί συζητάμε για συγκεκριμένα πράγματα. Μην μου επιτρέπετε. Μισό λεπτό. Μιλάμε όλοι μαζί με διάλογο. Δύο ερωτήσεις συγκεκριμένες κάνω. Η μία είναι γιατί λοιπόν αφού το στικάκι είναι αντίγραφο παρεδόθη από τον κύριο Βενιζέλο στον κύριο Σαμαρά. Το έχει υπηρεσία. Τι δουλειά έχει να το έχει ο πρωθυπουργός. Και αφού, ο κύριος Βενιζέλος. Αφού καμωνόταν όλοι που δεν το είχαν. Μισό λεπτό. Ένα αφού αρνιόταν όλοι που πέρασαν από τα χέρια δεν το είχαν. Επομένως, και δεν υπάρχει και παραμικρή αναφορά επί δύο προεκλογικής περίοδου. Δεν αρνούνταν, λέγανε ότι είναι παράνομο. Τίποτα. Είναι προϊόν. Μισό λεπτό. Δεν έχει κανείς στην αρχή. Βέβαια. Και δεύτερον, έχει δηλωθεί επισήμως ότι είναι μη αξιοποιήσιμο. Την ώρα που έχετε ψηφίσει νόμο το Μάρτιο του 2011. Το Μάρτιο του 2011 δεν έχετε ψηφίσει νόμο. Το Μάρτιο του 2011 έχει δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Έχετε ψηφίσει νόμο ότι ο οικονομικός εισαγγελέας σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες μπορεί να χρησιμοποιεί τα πάντα. Όπως και αν έχουν περιέλθει στις αρχές με οποιοδήποτε τρόπο. Και μου λέτε είναι μη αξιοποιήσιμο. Ο ίδιος όπως έχει ψηφίσει τον νόμο. Και δεν χρειάζεται και εντολή. Να προτείνω και να πω και κάτι. Καμία εντολή από κανένα. Μην μπλέκει, κύριε Λιζήρη, μην μπλέκει. Δεν τον μπλέκω. Είναι πολύ σαφές αυτό που σα γνωρίζω αρκετά καλά το θέμα. Είναι πολύ σαφές. Εν πάση περιπτώσει, αλλά αν κάνουμε. Έξι μήνες μετά λέει ότι είναι μια αξιοποίηση. Αν κάνουμε κουβέντα νομικού χαρακτήρα, δεν θα καταλήξουμε. Δεν είναι νομικό, είναι πολύ σαφές. Η κυβέρνηση έχει ψηφίσει νόμο που λέει ότι μπορεί να αξιοποιεί ο οικονομικός εισαγγελέας μαζί με τις υπηρεσίες που έχουν στα χέρια του στοιχεία καθιοδήποτε τρόπο. Έχουν φτάσει στα χέρια τους, μπορεί να τα αξιοποιεί. Και με ανώνυμη καταγγελία. Μετά, με οποιοδήποτε τρόπο. Και έξι μήνες μετά, ο τότε υπουργός δηλώνει ότι το στοιχείο που έχει στα χέρια του είναι μη αξιοποιήσιμο. Γιατί το δήλωσε και από ο αρμόδιος. Γιατί το δηλώνει ο κύριος Διώτης. Εδώ είναι το χειρότερο λοιπόν. Όχι, εδώ εγώ αυτό να πούμε με φοβίζει. Πολιτικά. Ακούστε κύριε Διώτη. Ελάτε κύριε Πουλάκη. Άκουσα τον κύριο Κουκουλόπουλο με προσοχή να μιλάει για τα αρνητικά και για τις αδυναμίες των χειρισμών, οι λάθη χειρισμοί του κύριου Παπακοσταντίνου. Για τον κύριο Βενιζέλο όμως τα πράγματα είναι περίπου τα ίδια. Ακούστε να δείτε. Πρώτον, δηλαδή, πολιτικά. Γιατί? Πήρε λοιπόν και ο κύριος Βενιζέλος όταν έγινε υπουργός οικονομικών από τον κύριο Διώτη το στικάκι, χωρίς και αυτός να ακολουθήσει τη διαδικασία του πρωτοκόλλου, του εμπιστευτικού και ούτω καθεξής. Ένα. Μετά αυτό από δύο χρόνια έτσι. Έπρεπε να τον πρωτοκολλήσει. Μπορώ να πω. Ήξερε ότι δεν είναι πρωτοκολλημένο. Λέω, το πήρα από τον κύριο Διώτη. Του είπε πάρει κάτι απροτοκόλλητο. Τώρα μπορώ να ολοκληρώσω αν θέλετε. Λοιπόν, λέω πρώτον, ούτε και αυτός το πρωτοκόλλησε. Δεύτερον, ακούσατε κάτι που δεν ακούστηκε. Έγινε λέει σύσκεψη από τα λεγόμενα του ίδιου του κύριου Βενιζέλου και του κύριου Διώτη. Έγινε σύσκεψη του κύριου Βενιζέλου με τον κύριο Διώτη και άλλων παραγόντων, οι οποίοι αποφασίσαν σε αυτή τη σύσκεψη, βγάλαν νομικά συμπεράσματα, παρόλο που είναι και οι δύο νομικοί, ότι δεν είναι αξιοποιήσιμη η λίστα. Ακούστε, είναι προϊόν υποκλοπής και τα λοιπά. Ακούστε όμως τώρα εδώ πέρα ποιο είναι το εξωθεσμικό, αν θέλετε, και πώς το δεχόμαστε ή το δέχονται. Για να πάρεις μία απόφαση ότι δεν είναι αξιοποιήσιμο,
πρέπει να έρθει κάποιος επίσημος φορέας να στο πει και όχι εγώ το επειδή... Το ΣΔΟΕ το είπε, σας κύριε. Παρακαλώ. Κύριε γιατί Πιπηλή, κρυβόμαστε κύριε Πιπηλή, πίσω από το να... δάκτυλο. Κύριε Πιπηλή, μα επιτρέψτε μην κάνουμε μου, ανάλυση. Επιτρέψτε μου, όταν ο αρμόδιος αγγελέας του σου εξηγεί και δέχεται ανεξαρτήτως των πολιτικών ευθυνών του Βενιζέλου. Πάρα πολύ. Να αφήσω τον ολοκληρωμένο. Άστε με να ολοκληρωθεί. Σα παρακαλώ. Η γνώμη η οποία έπρεπε να πάρουν οι υπεύθυνοι, η οποία να είναι έγγραφη, είναι από το νομικό συμβούλιο του κράτους. Όταν είσαι υπουργός οικονομικών. Ότι είναι μη αξιοποιήσιμο. Ότι δεν είναι μη αξιοποιήσιμο. Δηλαδή να έρθει να ζητήσει το νομικό συμβούλιο του κράτους ή αν θέλετε τις νομικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και να πει ο υπουργός. Έχω αυτή εδώ πέρα τη λίστα και θα θέλω παρακαλώ πάρα πολύ να μου κάνετε μία έγγραφη ανάλυση και εξήγηση αν είναι αξιοποιήσιμη, δεν είναι. Δεν έγινε. Απλά οι δυο τους συμφωνήσανε. Όχι, λέω έξω από αυτό. Δεν ακολουθήσαν ούτε τη διαδικασία την οποία είναι θεσμική και ακολουθήσαν μια εξωθεσμική διαδικασία. Το βατοπέδι τι έκαναν οι νομικές υπηρεσίες. Εγώ δεν σας διακόπτω όμως. Από ό,τι βλέπω, υπάρχει μια απόλυτη εμπιστοσύνη στις υπηρεσίες του κράτους γενικώ. Μην έχουμε αυτό. Ελάτε, κύριε Βουλάκη, ελάτε. Για να τελειώσω. Το τρίτο είναι ότι κοιτάξτε, είναι. Επί 14 μήνες ο κύριος Βενιζέλος την κράτησε λοιπόν αυτή την λίστα και μάλιστα όταν έφυγε από Υπουργός Οικονομικών το Μάρτι για να είναι υποψήφιος για τις εσωκομματικές εκλογές του Πασόκ, για πρόεδρος Πασόκ, ούτε την ενημέρωσε κανέναν, ούτε την παρέδωσε. Λες και είναι ένα αφού πράγμα. Αφού την είχαν υπηρεσίες όμως, κύριε Πουλάκη. Ο κύριος Διώτης. Τι να ενημερώσει και τι να, να πει. Ενημερώσει αφού τον... την είχε υπηρεσία. Να ενημερώσει είχε. Είτε τον Πρωθυπουργό ή τον Υπουργό Οικονομικών. Τον και εγώ φεύγω τον καινούριο. Ότι εγώ είχα αυτό, έκανα ό,τι έκανα, αυτά που έκανα και τώρα σου παραδίδω. Ναι, ποινικό, είναι ποινικά κολάσιμο όταν έχεις να πολιτική λάθος. Ενδεχομένως μπορεί να είναι και γι' αυτό λέμε μα να διερευνηθεί το τέταρτο και το τελευταίο. Το λέτε... Όταν λοιπόν ξεκίνησε το Σεπτέμβριο, το τέλος του Σεπτέμβριου του 2012 εσείς. Να μπει ο οικονομικός εισαγγελέας και να πει κάτι γίνεται μετά την αναφορά των δύο βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και να το δούμε, τότε πετάχτηκε ο κύριος Βενιζέλος και ο πει «Α, μιλάτε για ένα στικάκι, εγώ το έχω» και σηκώθηκε και πήγε και το έδωσε στο Πρωθυπουργό. Μάλιστα. Και αυτό εξωθεσμικό. Άρα λοιπόν έχουμε τέσσερις αν θέλετε κινήσεις οι οποίες δείχνουν ότι πρώτον και το ίδιο το κράτος που έχουν φτιάξει δεν το εμπιστεύονται και λειτουργούν εξωτερικά. Οι ενδείξεις που βρίσκονται για εσάς για να το παραπέμψετε όπως λέτε. Σε όλα αυτά που είπατε μπορεί να είναι πολιτικές παραλήψεις και τα λοιπά. Έξω από τις πολιτικές ευθύνες είναι ότι υπάρχουν παραδείγματος χάρη υπεξαίρεση εγγράφου. Βάσει του ποινικού. Υπεξαγωγή, υπεξαγωγή, υπεξαγωγή εγγράφου. Δηλαδή, υπάρχει απιστία στην υπηρεσία και υπάρχει και παράβαση καθήκοντος, διότι κοιτάξτε να δείτε, όταν παραδείγματος χάρη στενάζει επί 2,5 χρόνια... Αυτά που βάζετε τώρα, είστε όλοι για φυλακή. Κοιτάξτε, ξέρετε πόσοι έχουν πέσει αυτά που λέτε τώρα, πόσοι πολιτικοί. Λοιπόν, αν η φωτοτυπία μοιάζει βασική επεξαίρεση, έχουν κάνει όλοι οι πολιτικοί. Είναι αυτή η παράβαση καθήκοντος, δεν έκανες αυτό. Ακούστε, ρωτάω τώρα, δεν είναι... Ρωτάω, και εγώ σας λέω λοιπόν ότι καταθέτουμε να διερευνηθούν ενδεχομένως ποινικές ευθύνες. Οι πολιτικές είναι δεδομένες. Μιλάμε για ενδεχομένως ποινικές ευθύνες. Διότι κοιτάξτε, για να ολοκληρώσω, όταν αυτή τη στιγμή, επί 2,5 χρόνια... Εχθές ο κύριος Παπακωνσταντίνου παραδέχτηκε ότι είχε ενημερώσει δύο φορές τον κύριο Παπανδρέου. Γιατί δεν ζητάτε και την παραπομπή του κύριου Παπανδρέου? Διότι όλη αυτή η ιστορία. Ή συμφωνείτε με αυτό που προτείνετε εμείς να κάνουμε? Είπαμε ότι οι πολιτικές ευθύνες του κύριου Παπανδρέου αλλά αφήστε και του κύριου Σαμαρά υπάρχουν. Είπαμε ότι όταν θα ξεκινήσει. Καλά, και εμείς έχουμε πει ότι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες στον κύριο Βενιζέλο. Μα πρέπει να απαντήσω. Κυρία Παπανδρέου, μου συγγνώμη. Μισό λεπτό, γιατί θέλω μια συγκεκριμένη απάντηση. Διότι δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ο αποκλειστικός πολιτικός πόλος που θα κληθεί να ψηφίσει. Θα ψηφίσει δηλαδή, τον κύριο Πουλάκη. Μην το παίρνουμε. Ναι, μην παίρνουμε ως δεδομένο ότι πάνω απ' όλα είναι η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε κι εμείς νοημοσύνη, έχουμε κι εμείς ψήφο, έχουμε κι εμείς λογική. Μα διαφορετικά πράγματα ρωτάμε τον καθένα. Τον κύριο Πουλάκη ρώτησε. Λοιπόν, θα ρωτήσω και εσάς αλλά όταν αναπτύσσετε επί μισή ώρα τα ίδια και τα ίδια, ενώ εμείς έχουμε αποδεκτεί με ευθύτητα ότι ναι, υπάρχει πολιτική ευθύνη, εγώ προσωπικά, για τον κύριο Βενιζέλο. Τελεία και παύλα. Μην μας ρίχνετε μπαλάκι ότι είμαστε ηλίθιοι όλοι οι άλλοι και εσείς είστε οι αδέκαστοι και οι καθαροί. Το αντίθετο. Άρα το κάνουμε άλλη στόχευση, λέτε. Δεν είναι αυτό το θέμα. Με βάση, λέω, το σκεπτικό, το οποίο μόλις αναλύσατε για τον κύριο Βενιζέλο, κανονικά, πρέπει να παραπιστώσετε και τον κύριο Παπανδρέου. Γιατί αφορά ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και σας απαντάω ότι εμείς για τον κύριο Παπανδρέου μιλάμε ότι έχει πολιτικές ευθύνες. Ένα. Δεύτερον, για τις ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες, λέμε ότι εμείς
έχουμε αυτή τη στιγμή με αυτά τα στοιχεία και με αυτά τα πραγματικά γεγονότα, λέμε ότι ενδεχομένως υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις για αυτούς τους δύο υπουργούς οικονομικών που είχαν το στικάκι, που το διαχειριστήκαν ή που προσπάθησαν να το διαχειριστούν. Αν κατά την εξέταση της προανακριτικής επιτροπής αποδειχθούν ή εμφανιστούν και για άλλα πολιτικά πρόσωπα, ναι, είμαστε ανοιχτοί να το προχωρήσουμε. Αλλά τώρα δεν έχουμε στοιχεία τέτοια. Λέει και η Δημάρ, λέει αν αποδειχθεί από την πράξη. Εμείς λέμε τώρα για αυτούς τους δύο, κύριε Λυριτζή. Αλλά έτσι έχετε το Πασόκ και λέει το κάνετε επίτηδες για να τους χτυπήσετε πολιτικά. Κοιτάξτε, ναι. Αυτό είναι, γιατί δεν αφήνετε την έρευνα να δείξει. Ακούστε να δείτε, κύριε Λυριτζή, το έχω ακούσει αυτό το επιχείρημα. Θα το πει ο κύριο Κουκουλόπουλος, δεν το έχει πει ως την ώρα, αλλά επειδή το αναφέρεται, επειδή είναι η επίσημη γραμμή του. Του Πασόκ, ναι. Ότι αυτά τα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ διότι να θέλει κυβέρνηση. Να χτυπήσει. Κυβέρνηση. Καταρχάς, το ότι εμείς θέλουμε να ανατραπεί αυτή η πολιτική και να ανατραπεί η κυβέρνηση, το λέμε εδώ και έξι μήνες πριν τη λίστα Λαγκάρντ. Γι' αυτό που σημαίνει ότι ο πολιτικός στόχος μας της ανατροπής της κυβέρνησης προϋπήρχε, κύριε Οικονόμου. Κάθε αντιπολίτευση να ρίξει την κυβέρνηση θέλει, αλλά το θέμα είναι τα μέσα και οι τρόποι που χρησιμοποιεί. Κύριε Οικονόμου, αυτό θέλει η κυρία Επιβίλη. Μπορεί να περιμένει να πέσει μόνη. Να κυβερνήσει η ίδια θέλει. Αυτό θέλει. Να πω κάτι, λοιπόν. Μην μπούμε στη διαδικασία καυγά ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ. Να τελειώσω επειδή στην αρρώστια σας δεν αφήνω. Με κυρία Πιπηλή, δεν ξέρω γιατί. Γιατί. Αφού συζητάμε. Εντάξει, αλλά με διακόπτει και μαλώνετε. Όχι, δεν μαλώνω. Συγκρούεστε πολιτικά αυτό. Λέω λοιπόν το εξής. Ότι η γραμμή του Πασόκ, ότι όλα αυτά εδώ πέρα τα πράγματα γίνονται, είτε για να ανατραπεί η κυβέρνηση. Εμείς θέλουμε να ανατραπεί η πολιτική και η κυβέρνηση. Το δεύτερο είναι ότι έχω ακούσει ότι όλο αυτό γίνεται από το ΣΥΡΙΖΑ διότι θέλει να χτυπήσει το ΠΑΣΟΚ και να το λαιλατίσει. Το έχει λαιλατίσει. Γιατί λοιπόν, και γι' αυτό δεν πάτε τον Παπανδρέου τώρα μεταξύ μας για να μιλάμε απλά πολιτικά. Μόλις τελειώσει, κυρία Πιπηλή, θα σας αναγκάσω. Δεν λέει τίποτα, μια παρέμβαση. Λέω λοιπόν το εξής, ότι αυτό φαίνεται, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών αστείο. Διότι ήδη το ΠΑΣΟΚ είναι σε μια τέτοια κατάσταση που δεν χρειάζεται να κάνει καμία πολιτικό ρεσάλτ, όπως λέει. Διαλύεται μόνο το λέτε. Για να το λέει. Λοιπόν, εν κατακλείδη. Εγώ περιμένω. Οψέποτε γίνουν οι εκλογές. Αλλά πρέπει να μιλήσει και ο κύριος Κουκουλόπουλος. Ναι, να πει δύο κουβέντες και ο κύριος Κουκουλόπουλος. Μισό λεπτό. Να δω τις λίστες επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Κρατήστε την κουβέντα που σας λέω. Δεύτερον, μην αρχίσουμε να λέμε και να τσακωνόμαστε, γιατί ο κόσμος έχει ό,τι προβλήματα έχει. Άρα, να κρατήσουμε τους τόνους χαμηλά, καθαρά, κοινοβουλευτικά. Μην μπλακώνετε το ΠΑΣΟΚ με το ΣΥΡΙΖΑ. Και το κυριότερο για μένα είναι, όλα θα κριθούν αν οι ξαδέλφες έχουν φορολογηθεί. Πολιτικά εγώ λοιπόν, ξέρετε τι φοβάμαι, κύριε Λυριτζή. Μόνο που η μία ξαδέλφη ήταν στο ΤΑΙΠΕΔ. Άλλη, έξω τώρα από αυτή ήταν και στο ΤΑΙΠΕΔ. Εντάξει. Έχει. Το βιογραφικό της το έχετε δει. Δεν είναι με το αυτό αλλά έχει και πολιτική. Δηλαδή είναι μόνο ξαδέλφη. Είπα ότι δεν είναι μόνο ξαδέλφη. Είναι ξαδέλφη. Μα άμα μισό λεπτό, αν δεν ήταν ξαδέλφη, δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Έχει και την προμηθευτή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Έχει και άλλη. Ιδιότητα. Αν δεν ήταν εξαδέλφη, κύριε Πουλάκη, μιλάτε όλοι μαζί. Εντάξει, λοιπόν, η εξαδέλφη κρίνεται επειδή ήταν ξαδέλφη, όχι επειδή ήταν στον ΤΑΙΠΕΔ. Να τα ξεχωρίσω. Έξω από το ξαδέλφη ήταν και στον ΤΑΙΠΕΔ. Απλώς το υπενθύμισα. Μα αν έχει αφαιρέσει τη ξαδέλφη στο όνομα, είναι το ποινικό. Δεν είναι ότι ήταν στον ΤΑΙΠΕΔ. Δεύτερο και τελειώνω. Εμένα με ανησυχεί η περίπτωση που μπορεί η εξαδέλφη Παπακοσταντίνου να έχει όντως φορολογηθεί, οπότε ανατρέπεται όλο το ποινικό διαδικαστικό νομικό θέμα. Ο κόσμος πιθανολογώ ότι μπορεί να μην το πιστέψει ούτε αυτό και με ανησυχεί πιο πολύ. Με ανησυχεί πιο πολύ μήπως φανεί ότι ενεπλάξαν αυτό που επιμένω και μυστικές υπηρεσίες. Γιατί τον πολιτικό τον ηλίθιο τον καταδικάζει το Σύνταγμα και ο λαός για τις ψήφους. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν μπορούμε να εξηγούμε τα όσα συμβαίνουν. Όχι, εγώ σας το λέω ως πολίτης με ανησυχεί. Σε περίπτωση λοιπόν που η κυρία Παπακοσταντίνου έχει φορολογηθεί, μπαίνουμε σε άλλη διαδικασία και θέλει άρα από όλους μας ψυχραιμία. Ευχαριστώ. Κύριε Κουκουλόπουλο, έχουν τεθεί μια σειρά αποζητήματα. Θέλω να σας πω κάτι από την προηγούμενη παρέμβαση. Γιατί ο κύριος Πουλάκης είπε για λογαριασμό μας τη γραμμή όπως ο ίδιος την αντιλαμβάνεται, τη λέει του ΠΑΣΟΚ. Ναι. Εγώ λοιπόν θέλω να σας πω κάτι φρέσκο. Εμένα ψες βράδυ προσωπικά δηλαδή, μου λύθηκαν όλες οι απορίες. Γιατί?
Με τη συνέντευξη. Παρακαλώ όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, όλους τους ακροατές, τηλεθεατές που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή, να διαβάσουν την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Που κατέθεσε χθες στην Βουλή. Οι δύο πρώτες σελίδες είναι μνημείο αριστερίστικου δογματισμού. Κάνουν την αποτίμηση της Ελλάδας μεταπολίτευσης. Παρακαλώ όλους να τη διαβάσουν. Εντάξει, αυτό είναι πολιτικό. Όχι. Εγώ ευχαριστώ τον ΣΥΡΙΖΑ γιατί μου θύμισε τα νιάτα μου στα αμφιθέατρα της μεταπολίτευσης. Και μου ήρθε κάτι. Θυμήθηκα εκείνα τα χρόνια στα αμφιθέατρα που λέγανε εκείνο οι αριστερίστικες οργανώσεις. Όταν δεν συμφωνούν τα γεγονότα μαζί μας, τόσο χειρότερο για τα γεγονότα. Mm-hmm. Που είναι η επιτομή του δογματισμού. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε την πορεία του με τη Λίζα Λαγκάρτ, λέγοντας στο ανώτατο δυνατό επίπεδο, ηγεσία και γραφείο τύπου, ότι ο Βενιζέλος την έκρυβε γιατί ήταν η οικογένεια των πεθερικών του. Mm-hmm. Μέγα ψεύδος. Στο παρασκήνιο. Να ρωτήσω το γραφείο. Στο παρασκήνιο. Να σα πω. Ακούστε να δείτε. Με ψήφιο το διέλυσα σε όλη την Ελλάδα. Δεν την έχετε διαβάσει. Αυτή την κάνετε ένα ρεπορτάζ. Κάντε ένα ρεπορτάζ. Πιστεύω ότι έχουμε ακούσει αυτά που λέτε. Κάνετε ένα ρεπορτάζ. Δήλωση τέτοιου τύπου. Δεν την έχετε διαβάσει. Επίσημη δήλωση λέμε. Κάνετε αυτή τη στιγμή. Όχι, το είπα και το Σάββατο. Κύριε Βουλευτή, του ΣΥΡΙΖΑ δεν αντέδρασε. Εγώ μιλάω για δήλωση επίσημη τέτοια υπάρχει. Το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Διαψιθύρων, διέδωσε σε όλη την Ελλάδα. Όλα λέγονται στο παρασκήνιο, κύριε Κουκουλόπουλε. Ορίστε. Όλα λέγονται στο παρασκήνιο. Όχι, όλα λέγονται. Με τους πολιτικούς, το ξέρετε κι εσείς. Ας απαντήσετε το επίπεδο. Μπορεί να είσαστε σε δύσκολη θέση ως πολιτικός χώρος, αλλά σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ξεκινήσατε από την κατάθεση της πρότασης, την οποία δεν την έχετε διαβάσει. Κάντε ένα ρεπορτάζ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κάντε ένα ρεπορτάζ. Εγώ δεν σας διέκοψα όταν λέγατε για τη γραμμή μας που τη διαστρέφετε. Με διακόπτεται. Αφήστε να ολοκληρώσω. Εγώ λοιπόν λέω, δια των ψιθύρων σου στείλει εμπιστευτικά και με σιγουριά περιμένει να έρθει από τη Γαλλία τα πεθερικά του κρύβει τέλειος ο κύριος. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μιλάτε παρέσει μάλιστα και βουλευτές. Θέλετε κάτι. Αυτούς που δεν είναι σήμερα μαζί μας από την κοινοβουλευτική μας ομάδα. Κάντε ένα ρεπορτάζ σε μερικές εκλογικές περιφέρειες. Προχθές όταν βγήκα από το κανάλι, από συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια δέχτηκα 17 τηλεφωνήματα που μου λέγαν: δώστε τα ονόματά μας για τα τηλέφωνά μας σε όλα τα κανάλια για να πούμε σε ποιες πλατείες έλεγε ο βουλευτής και από πού το ξέρει. Mm-hmm. Μιλάω λοιπόν εγώ για κάτι που μου είπε κάποιος στο καφενείο. Μιλάω για μέγα δημόσιο ζήτημα, μιλάω για μια εσχρήση κοφαντία χιδέα. Mm-hmm. Λοιπόν, φεύγει αυτό από τη μέση. Πάμε τώρα. Είχε το μοναδικό αντίγραφο, λέγανε υπεξαίρεση. Μα εδώ θα αποδειχθεί τις επόμενες μέρες ότι το ΣΔΟ είχε διαρκώς αντίγραφο. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει τέτοιο. Επιμένουν αυτοί. Γιατί επιμένουν για το Βενιζέλο. Και δεν βάζουν. Διότι είναι ο μόνος πολιτικός αρχηγός του ΠΑΣΟΚ. Διότι είναι ο μόνος πολιτικός αρχηγός που σε δύο εκλογικές μάχες είχε μία λίστα την οποία δεν την είχε κανένας άλλος. Κύριε Πλάκη, δεν ακούγεστε. Σε δύο εκλογικές μάχες. Να ακούστε ο άνθρωπος. Δύο πράγματα να πω λοιπόν. Δεν την είχε κανείς, είναι αλήθεια. Επιμένει ο κύριος Βενιζέλος, επιμένει ο ΠΑΣΟΚ. Κύριε Κουκουλόπουλε, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Πήγαμε στις εκλογές του Μάη και του Ιούνιου και από τους έξι πολιτικούς αρχηγούς ο ένας είχε μία λίστα που δεν την είχε κανένας άλλος. Απαντάω σε αυτό που λέτε λοιπόν. Και λέω δύο πράγματα. Πρώτον, δώστε βάση λιγάκι σε αυτό που έχει πει ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην Επιτροπή Θεσμών, ότι το στικάκι που παρέδωσε, επειδή έχει μνήμη το διαολεμένο. Βεβαίως. Και τα λέει όλα. Ό,τι έχουν γίνει επισκέψεις είναι άθικτο από τότε που το πήρε στα χέρια. Δώστε λίγο βάση σε αυτό που έχει πει. Ο Σφακιανάκης λοιπόν, θα δώσει. Δεν το άνοιξε καν ο ίδιος. Άνοιξε την ημέρα που δώσε ο κύριος Διώτης για να τυπώσουν τις πρώτες 10 σελίδες, το έχει πει. Ναι. Και ξανά άνοιξε 2 Οκτωβρίου το πρωί πριν το σύλληψη ο κύριος Σαμαρά, ήταν σε ένα κασελάκι με άλλα στιγκάκια. Το έχει πει 200 φορές. Σημασία δεν είναι σε αυτά που λέμε. Κύριε Κουκουλόπουλε, ερώτηση. Κύριε Πουλάκη, θέλετε να απαντήσω. Για να ακουστεί ο να απαντήσω, κύριε Πουλάκη. Κύριε Πουλάκη, να απαντήσω. Λοιπόν, το δεύτερο. Το δεύτερο. Όλη αυτή η φοβερή εικασία περί το ότι έκρυβε, λέει, τα αφεντικά της χώρας. Για τις εκλογές, για τις εκλογές να απαντήσετε. Για τις εκλογές. Γιατί το αφήνει ανοιχτή. Γιατί ήταν στοιχείο εκβιασμού. Γι' αυτό μιλάω, κύριε Γονόμ. Μπορώ να μιλήσω λοιπόν. Δεν πήγε καλά το Πασόκ, δηλαδή αν δεν είχε τη λίστα, πόσο πάνω θα πήγαινε. Μιλάτε όλοι μαζί. Για να κάνω εκβιασμούς πρέπει να έχω το όνομα στα χέρια. Να όμως που τα γεγονότα επιμένουν, που έλεγα νωρίτερα, αλλά τόσο χειρότερα για τα γεγονότα, λένε οι δογματικοί του αριστερισμού. Λοιπόν, προσέξτε. Λοιπόν, τα γεγονότα επιμένουν και λένε τι. Ούτε ένα από τα μεγάλα ονόματα από αυτά που λέμε αφεντικά της χώρας εισαγωγικά
δεν είναι που να μην έχει έρθει στη Βουλή μετά την άρση τραπεζικού πόρτου. Ούτε ένα. Μάλιστα. Από όλους τους έχουν ένα ρόλο στα δημόσια πράγματα, κύριε Γονόμη, κύριε Ριτζή. Λοιπόν, εγώ ως βουλευτής θα έχω δει τα ονόματα για πολύ μεγαλύτερα ποσά από το ότι παίγει μια άρση τραπεζικού πόρου. Δεν είναι δουλειά του βουλευτή, είναι δουλειά των οικονομικών δημοσιών. Να το λέμε όμως. Την οποία παρακαλώ. Κλείνουμε, κύριε. Τα κάνουμε και τους ελεγκτές. Εγώ αγόραζα μικρό παιδί την αυγή και μου τη δίπλωνε περιπτεράς ανάποδα για να μην βλέπει. Να μην βλέπει. Εντάξει. Ο Τάδε και ο Δίνα τότε ότι είναι αυγή. Ωραία. Εγώ λοιπόν με την Αυγή έχω ένα δέσιμο συναισθηματικό. Δεν μπορώ λοιπόν να διαβάζω στην Αυγή ότι καταψήφισε την άρση τραπεζικού απορρίτου ο ΣΥΡΙΖΑ πέρσι τον Ιούνιο γιατί ήταν μαζί με άλλα επαχθή μέτρο στο μεσοπρόθεσμο. Γιατί ψηφίσαμε 20 τόσα άρθρα ονομαστική, ξεχωριστά εντελώς για την άρση τραπεζικού απορρίτου και είναι απολύτως έκθετος πολιτικά. Όλη η κουβέντα που κάνουμε σήμερα, 54.000 μεγαλοκαταθέτης, δεν υπάρχει Έλληνας που έχει μεγάλο ποσό που δεν προκύπτει, δεν κουμπώνει με τα φορολογικά του στοιχεία, που δεν είναι τα στοιχεία του στο ΣΔΟΕ εδώ και 15 μήνες. Και αυτό Κουκουλέ, έχει υπογραφεί Πασόκ και Ευαγγέλης Βενιζέλος, αν θέλετε κιόλας. Κύριε Κουκουλόπουλε, το ερώτημα. Μισό λεπτό. Το ερώτημα δεν είναι οι 54.000. Είναι οι συγκεκριμένοι. Ποιο είναι το ερώτημα. Οι τρεις. Το ερώτημα δεν είναι οι 54.000 του οποίου ελέγχετε. Καλά κάνετε και πρέπει να του ελέγξετε όλου. Και τι 154 ποιο είναι. Το ερώτημα είναι αν πειράχτηκαν και γιατί πειράχτηκαν οι τρεις. Αυτό θα το δείξει η διαδικασία. Το ερώτημα είναι γιατί δεν μαζεύει ένα ευρώ. Ο άλλος γιατί το είχε και δεν το έδειξε. Κύριε Ριτζή, μα γι' αυτό και εγώ, κύριε Πιπηλή, εγώ. Κύριε Πιπηλή, με συγχωρείτε. Εγώ καταλαβαίνω το εξής. Το υπογράφουμε. Σα το έλεγε νωρίτερα. Με επιτρέπετε. Εγώ καταλαβαίνω το εξής. Και κύριο Ψαριανό πριν πούμε και το άγγελο. Γι' αυτό και οι τρεις μας υπογράφουμε ακριβώς το θέμα της αλλίωσης για να λάμψει η αλήθεια. Αυτό υπογράφουμε. Υπάρχει ένα έρμο CD που έχει έρθει από το εξωτερικό. Το οποίο είναι το αυθεντικό. Αντίγραφο το αυθεντικό είναι το αυθεντικό που μας έχουν στείλει οι Γάλλοι. Και αποδεικνύει ότι 20 μήνες μετά έχει αλλοιωθεί. Και το πολιτικό σύστημα στη συνέχεια του. Κυκλοφορεί το αντίγραφο του αντιγράφου. Ακριβώς. Και ουδείς, ούτε ο κύριος Παπακοσταντίνου μπορεί να δώσει εξήγηση, ούτε ο κύριος Βενιζέλος μπορεί να δώσει εξήγηση, μπορεί να μας πει τι έχει γίνει το αρχικό. Και δεν είναι μόνο αυτό. Επαυτού τι ακριβώς εξήγησε. Πώς το καλό είναι. Επιμένω, κύριε, αν δεν έρθουν τα χρήματα αυτά που είναι προϊόν φοροκλοπής και φοροδιαφυγής, ο κόσμος δεν πρόκειται να μας ξαναπιστρώνει ποτέ. Αυτό είναι το βασικό. Κύριε Πουλάκη, επί 2,5 χρόνια δεν έχει εισπραχθεί ούτε ένα ευρώ από φοροδιαφυγή. Μα το λέμε, κύριε Πουλάκη, παρόλο που δεν περιμένουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Παρόλο που άλλες χώρες έχουν εισπράξει ποσά. Αυτό σε ένα μήνα ο Σουρνάρας πρέπει να κάνει συνέντευξη τύπου και να πει. Αυτό. Απ' τη λίστα μαζέψαμε τόσα. Τελεία και Παύλα, κύριε, καλημέρα και στους τρεις. Διάλειμμα. Πάμε στα καιρικά να πάρουμε μια εικόνα. Προλαβαίνουμε. Θέλετε διάλειμμα πρώτα. Ναι, εδώ η Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Στην Πάρνηθα, Έλενα. Καλημέρα και πάλι από την Πάρνηθα. Εδώ χιονίζει σταθερά. Βεβαίως έχει κοπάσει λίγο η ένταση την τελευταία ώρα. Αλλά βεβαίως όλα έχουν καλυφθεί με ένα λευκό χαλί. Το βλέπετε κι εσείς στην εικόνα σας. Με δυσκολία ξεχωρίζει κανείς το δρόμο από το πεζοδρόμιο και τις αυλές των μαγαζιών τριγύρω. Στο δρόμο, ο δρόμος, παρότι περνούν συνεχώς αλατιέρες και χιονιστικά του Δήμου, καλύπτεται με χιόνι λόγω της σταθερής χιονόπτωσης. Mm-hmm. Ενώ στο πεζοδρόμιο το ύψος του χιονιού φτάνει έως και τα 15 εκατοστά. Μάλιστα. Να πούμε ότι εμείς βρισκόμαστε στους πρόποδες της Πάρνηθας. Ναι, ωραία είναι. Η αλήθεια είναι, δεν έχω παράπανο. Παρότι είναι τσουχτερό το κρύο, το θερμόμετρο είναι σταθερά κολλημένο στο μηδέν. Είναι πολύ ωραία εικόνα και πραγματικά το απολαμβάνει κανείς. Και όπου να είναι, φαντάζομαι ότι θα έρθουν και άλλοι. Δειλά-δειλά αρχίζουν και ανεβαίνουν τα πρώτα σιγά, αυτοκίνητα. Σιγά-σιγά και από περιοχές που τα σχολεία είναι και κλειστά. Τώρα θα βγει και ο κόσμος να παίξει λιγάκι, ξεχαστεί που λέμε. Έτσι, μάλιστα. Έτσι. Να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι η λεωφόρος Πάρνηθος είναι ανοιχτή για τους οδηγούς μέχρι και το τελεφέρικ. Από το τελεφέρικ και πάνω κλείνει. Και βεβαίως και σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε εδώ. Εδώ βλέπετε τώρα και ένα χιονιστικό που έχει έρθει να καθαρίσει το δρόμο. Ορίστε, δουλεύει το κράτος, παιδιά. Να, κοιτάξτε εδώ. Το χιονιστικό μηχάνημα, τι θέλετε πια. Στην Πεντέλη είναι, στην Πάρνηθα είναι. Πάρνηθα, ναι. Μάλιστα. Καλώς. Στην Πάρνηθα. Και πριν από λίγο να σας πω ότι απεγκλωβίστηκε και το λεωφορείο που είχε εγκλωβιστεί εδώ με τη συνδρομή. Λύνονται τα προβλήματα, μην φοβάστε τίποτα. Μια αλατιέρα της ΕΘΕΛ. Έριξε αλάτι
και έτσι μπόρεσε να απεγκλωβιστεί το λεωφορείο με τους λιγοστούς επιβάτες και να τελειώσει έτσι σχετικά γρήγορα η ταλαιπωρία τους. Βλέπουμε εμείς και ωραία πλάνα που μας έστειλε Σάνα από λίγο νωρίτερα. Και από το Μιχάλη επίσης από την Πεντέλη με εξαιρετικές εικόνες μας έστειλε και από εκεί. Λοιπόν, να είσαι καλά, να μου σε ευχαριστούμε. Καλή σου μέρα. Πάμε να κάνουμε μικρό διάλειμμα. Να ησυχάσουμε λίγο. Και εγώ εγώ κυρίως απορώ με την δικιά μας υπομονή. Με τη δικιά μας, άστε η πολιτική, παιδιά, είναι εκπαιδευμένη. Θα μου πεις και εμείς εκπαιδευμένοι είμαστε. Λοιπόν, να, κοιτάξτε έξω την εικόνα αυτή τη στιγμή ζωντανά, εδώ στο Φάλιρο. Για το Φάλιρο είναι αυτό. Είπε, το είπε, παιδιά, η Σούζη, 10 με 12 θα χειροτερέψει ο καιρός. Και όχι, λέω σε ένα φίλο, δεν είναι το μάνα εξ ουρανού. Χιόνι είναι. Δεν είναι, όχι. Διάλειμμα. Παρακολουθούμε εικόνες από το αρχείο του σταθμού μας, παιδιά. Αυτές που βλέπετε τώρα. Όχι, ναι, έτσι είναι εξακριβώς. Είναι ζωντανή εικόνα από το Φάλιρο εδώ, να την αντιδούμε και τώρα. Κοιτάξτε τι ωραία. Είπε, το είπε βέβαια η Χριστίνα Σούζη και πρέπει να το αποδώσουμε αυτό. Είπε από τις 10 και μετά, 10 παρά είναι, θα χειροτερέψει ο καιρός. 10 με 12 κυρίως αυτό το κομμάτι. Θα γίνει πολύ χειρότερο το κύμα της κακοκαιρίας. Θα το δούμε να εξελίσσεται. Πάμε λοιπόν στους τίτλους, να τους δούμε εν συντομία. Από τη Σίλβια την Κλιμάκη. Καλή σας ημέρα. Να ρίξουμε λοιπόν μια γρήγορη ματιά στην επικαιρότητα της ημέρας. Αρνήθηκε ότι αλλίωσε τη λίστα Λαγκάρδο ο Γιώργος Παπακοσταντίνου σε συνέντευξή του στην ΕΤ. Τόνισε ότι όποια ευθύνη βαρύνει τον ίδιο και όχι τους συνεργάτες του, ενώ παραδέχθηκε ότι όλος ο χειρισμός δεν ήταν ο καλύτερος. Τάχθηκε υπέρ της σύστασης προανακριτικής προκειμένου να αποδοθούν, όπως είπε, οι ευθύνες εκεί που υπάρχουν. Τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών για Παπακοσταντίνου και Βενιζέλο περιλαμβάνει η πρόταση που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ για σύσταση προανακριτικής. Έντονα καιρικά φαινόμενα σε όλη τη χώρα. Κλειστός ο περιφερειακός της Πεντέλης από το 414 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο στον Άγιο Πέτρο λόγω χιονόπτωσης και ομίχλης. Έκλεισε και η λεωφόρος Διονύσου από το χωριό Ανατολή προς Διόνυσο. Με αντιολισθητικές αλυσίδες διεξάγεται η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Κατσιμιδίου Αγίου Μερκουρίου στον Οροπό. Κλειστή για τα βαρέα οχήματα η παλιά εθνική οδός Αθηνών Θιβών από το 4ο χιλιόμετρο προς Στίβα με αλυσίδες για τα γιοταχή αυτοκίνητα. Κλειστά λόγω χιονιού θα παραμείνουν σήμερα όλα τα σχολεία στο Διόνυσο, τις δημοτικές ενότητες Πεντέλης και Νέας Πεντέλης, τις Ερυθρέες τα Βίλια και τη δημοτική κοινότητα Φιλής καθώς και στη Μάνδρα Αττικής. Μετά τις 9 το πρωί άνοιξαν τα σχολεία της Δυτικής Μακεδονίας με απόφαση των Δημάρχων. Ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει τρεις αίθουσες προκειμένου να φιλοξενηθούν άστεγοι. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας, με αφορμή την πρόθεσή τους να ψηφίσουν υπέρ της παραπομπής και του Ευάγγελου Βενιζέλου στην προανακριτική επιτροπή, οι βουλευτές της Δημοκρατικής Αριστεράς Οδυσσέας Βουδούρης και Πάρης Μουτσινάς. Συνεδριάζει σήμερα το μεσημέρι η εκτελεστική γραμματεία του κόμματος. Πρόσκληση για επενδύσεις στην Ελλάδα απίφθινε ο Πρωθυπουργός μιλώντας χθες το βράδυ στο οικονομικό συνέδριο του εκδοτικού οργανισμού Die Welt στο Βερολίνο. Συνάντηση με τη Γερμανίδα καγκελάριο θα έχει σήμερα στο Βερολίνο. Λίγη σήμερα η παράταση της προθεσμίας για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας και την κατάθεση πινακίδων. Εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινωθεί το όνομα του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού. Στην ομάδα των νέων επιστρέφει ο Χουάν Ραμόν Ρότσα. Μάλιστα, Σιλβία. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Ορίστε, κυρία Σούζη. Είναι η εποχή σου. Είναι η χαρά της επιβεβαίωσης. Θέλω κάμερα να βλέπω έξω. Εκτός από τις φωτογραφίες, ο Στράτος Θράκο-Μακεδόνες. Να την κάμερα, παιδί μου, εδώ είναι. Το ξημέρωμα. Και η κάμερα εκεί, ναι. Έτσι όλα. Να βλέπω χιόνι, να βλέπω, ρε παιδί μου. Έτσι, να χαίρεσαι. Άσπρη μέρα, να χαίρομαι. Ναι, ναι, ναι. Το είπε ή έχει πέσει μέσα και στην ώρα και σε όλα. Είσαι... Κοίτα, έχει εξάρσεις. Η αλήθεια είναι ότι έχει εξάρσεις. Ναι. Λοιπόν, ο Στράτος μας την έστειλε. Ευχαριστώ όλα τα παιδιά που έχουν στείλει φωτογραφίες, που κάνουν αναφορές, που χιονίζει, ναι, πόσους πόντους ναι. έχει. Ένας από αυτούς είναι ο Στράτος. Την Εύβοια σου έστειλαν κάποιες φωτογραφίες, γιατί μας στείλανε. Μου έστειλαν και την Εύβοια, έχουν στείλει γενικώς. Και η Ιπποκράτειος πολιτεία από την Εύβοια. Mm-hmm. Αυτό ήταν πρωί-πρωί, μου είπε ότι
πριν από μία ώρα ήταν το διπλάσιο, τριπλάσιο από αυτό. Και βεβαίως όσο περνάει η ώρα εκεί θα γίνεται ακόμα περισσότερο, δεν το συζητώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Μάλιστα, για πάμε τώρα να τα δούμε λοιπόν, και πιο αναλυτικά λίγο. Αχ, τι ωραία που είναι. Κοίτα χαρά, ρε παιδιά. Τι έκανε μετεωρολόγος, παιδιά. Γιατί με τα προβλήματα του κόσμου. Γιατί ρε παιδί μου προβλήματα, το χιόνι είναι καλό. Είναι υγεία, τέλος. Δίνει νερό, δίνει τα πάντα. Αυτά. Για λίγο, όχι για πολύ βέβαια. Ναι, για λίγο. Έτσι. Λοιπόν, συνεχίζονται τα χιόνια από το ύψος της Λίμνου και νοτιότερα. Στις Κυκλάδες και την Κρήτη βροχή, στο Ηράκλειο πολύ βροχή, χαλάζει, είχε όλα αυτά. Μέχρι από τα 600 μέτρα και πάνω στην Κρήτη χιονίζει και εκεί. Αύριο τα χιόνια στην Κρήτη το πρωί θα κατέβουν και σε χαμηλότερα υψόμετρα. Θα πάμε τώρα σε λίγο στην Κρήτη να δεις μια εικόνα, μάλλον δες τη τώρα, Χριστίνα. Περίμενε, περίμενε. Θα πάμε τώρα στον. Να, εδώ κοίτα πίσω στο αριστερά. Τέλεια, τέλεια. Και αριστερά. Τέλεια, τέλεια. Εκεί. Κοίταξε ο Μάριος ο Διονέλης. Γεια σου, Μάρια, καλημέρα. Πού είναι να μας πει. Καλημέρα, καλημέρα. Ανόγια, ανόγια. Α, εντάξει, εντάξει. Το χωριό δεν φαίνεται καθόλου δίπλα. Mm-hmm. Έχει χιόνι από πολύ χαμηλά ανεβαίνοντας προς τα πάνω. Ο δρόμος δύσκολα ανεβαίνει. Τα μηχανήματα του Δήμου κάνουν ό,τι μπορούν να τον κρατήσουν ανοιχτό. Ναι. Μόνο με αλυσίδες εννοείται και χωρίς να υπερεκτιμούμε τις δυνατότητες των αυτοκινήτων. Προβλήματα και στον Ομαλό, στα Χανιά και στο οροπέδιο Λασιθίου ακόμα περισσότερα. Με τα μηχανήματα και εκεί να κάνουν προσπάθεια για να μείνουν οι δρόμοι ανοιχτοί. Τα σχολεία εννοείται κλειστά σε όλη την ορεινή Κρήτη, σε όλες τις περιοχές της ορεινής Κρήτης. Βροχή, όπως είπε η Χριστίνα Σούζη, πολύ δυνατή από νωρίς, από χθες το βράδυ μάλιστα, στο Ηράκλειο, με αρκετά προβληματάκια και εκεί από την βροχή. Και το μοναδικό περιστατικό που έχουμε είναι μια νταλίκα που βγήκε εκτός δρόμου εδώ στο δρόμο προς Ανόγια, στα Σύσαρχα συγκεκριμένα, και έχει στηθεί μια επιχείρηση για να μπορέσουν να την επαναφέρουν μέσα στο δρόμο ώστε να ανοίξει η κυκλοφορία. Και ένα αίτημα από το Δήμο εδώ των Ανογίων να σας μεταφέρω. Στα Ανόγια κάνει κρύο, στην ορεινή Κρήτη κάνει κρύο. Πρέπει να μπει η Κρήτη σε άλλη κλίμακα για το επίδομα θέρμανσης, ειδικά τα ορεινά. Διότι η μέση θερμοκρασία των Ανογίων, όπως μας λένε από το Δήμο, είναι η ίδια με αυτή της Αλεξανδρούπολης, πρέπει να σας πω. Τον παραπέμπουμε στον κύριο Στουρνάρα, ο οποίος μίλησε χθες. Μήπως είναι και πιο χαμηλή η Μάρια της Αλεξανδρούπολης. Κάντε υπομονή, ο κύριος Στουρνάρας, και το 13, υπομονή. Μάρια, μάλιστα. Πιες καμιά τσικουδιά, πες και στους φίλους εκεί, παραπάνω, γιατί δεν βλέπω άλλη λύση αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Καλημέρα, Μάρια, να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, Μάρια μου. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε, Χριστίνα, να ολοκληρώνουμε, γιατί βλέπω έχεις φουσκώσει σαν το παγόνι σήμερα από την επιβεβαίωση. Σου λένε όλοι καλά λόγια. Τώρα έχει φτιαχτεί. Χριστίνα, τώρα παιδιά δεν πιάνετε. Τώρα μπήκε και το μάτι. Λοιπόν, 8 μποφόροι άνεμοι στο Αιγαίο. Στην Αττική θα συνεχιστούν οι χιονοπτώσεις. Εγώ εξακολουθώ να λέω και με τα τελευταία στοιχεία που μελέτησα με στην καλή χαρά ότι αργά το απόγευμα θα περιοριστούν στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Και τη νύχτα θα σταματήσουν. Από ό,τι αύριο λες. Πιστεύω ότι αύριο, αν έχει νωρίς το πρωί κάτι. Άλλο, εντάξει. Περίμενε, θα είναι πολύ ανατολικά του νομού. Πάρνηθα, ξέρω εγώ, να έχει κάτι ακόμα πολύ νωρίς το πρωί. Για φινάλε, αύριο πάντως πάμε για βελτίωση. Πάμε για δηλαδή σταμάτημα των φαινομένων. Η Θεσσαλονίκη μόνο ήλιο έχει και ήλιο με δόντια δηλαδή. Και ο Βαρδάρης εξασθενεί. Και 4 βαθμούς το μεσημέρι. Αύριο είναι αυτό που σας λέω, ότι περιορίζονται στις Κυκλάδες στην Κρήτη. Τα ορεινά της, τα χιόνια στην Κρήτη θα κατέβουν περισσότερο. Και όπως βλέπετε και εσείς, σταματάνε τα φαινόμενα πια μέχρι το βράδυ σε όλη τη χώρα. Επίσης, την Πέμπτη αλλάζει η κυκλοφορία της ατμόσφαιρας. Δυτικό σύστημα πια θα μας επηρεάσει από την Πέμπτη απόγευμα και από τα δυτικά. Με αποτέλεσμα να επικρατήσουν νοτιοδυτικοί άνεμοι και να ανέβει και η θερμοκρασία και να αλλάξει το σκηνικό. Τι άλλο έχω. Έχω και την Παρασκευό Σαββατοκύριακο που φαίνεται να έχει βροχές. Κυρίως τα δυτικά, τα νότια και τα ανατολικό Αιγαίο. Πολύ ωραία. Αυτά. Ευχαριστούμε, Χριστίνα, και σένα και τον κύριο Ζήρα, τον κύριο Κορομιλά για τα νέα που μας μετέφεραν. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εμείς ελάτε. Λοιπόν, μια καλημέρα στην ηλιόλουστη Αλεξανδρούπολη που λέει και ένας φίλος. Την έχουν πατήσει τώρα, εκεί τρώνε σίδερα. Φοβοράνε. Και οι Θεσσαλονικοί που δεν έχουν χιόνι, έχουν κρύο μεν, αλλά δεν έχουν χιόνι. Παιδιά, δεν προλαβαίνουμε να απαντήσουμε και στα πάρα πολλά email που βλέπω εδώ που έχετε στείλει με πολλά ερωτήματα, με πολλές τοποθετήσεις, με πολλές απόψεις, όπως και στα μηνύματα επίσης. Εντάξει, φάγαμε και πολύ χρόνο σήμερα με τα καιρικά. Πάμε λοιπόν στις αγορές. Λοιπόν, ελάτε μέσα από την πλατφόρμα της FXM, στο fxm.gr, να δούμε και τις βασικές ισοτιμίες, ξεκινώντας από την ισοτιμία ευρωδολαρίου. Η έλλειψη οικονομικών ανακοινώσεων προκάλεσε πτώση της διακύμανσης κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης. Η ισοτιμία κατάφερε όμως να περάσει και πάλι πάνω από το 1,31-1,31-15. Η ισοτιμία ευρώ-ελβετικού τώρα πολύ δύσκολα θα αποκτήσει αυξημένες διακυμάνσεις. Το 1,20 αποτελεί την απόλυτη στήριξη.
Δολάριο γεν, αν και η ισοτιμία επιχείρησε να κινηθεί χαμηλότερα, τα σχόλια ότι το γεν παραμένει υπερθυμημένο επανέφεραν τις πιέσεις στο Ιαπωνικό νόμισμα και το τελευταίο κλείσιμο ήταν στο 87,8. Ο χρυσός τώρα προσπαθεί να παραμείνει πάνω από την κρίσιμη εβδομαδιαία στήριξη και δεν αποκλείεται να υπάρξει προσπάθεια έστω και μικρής ανόδου. Στα 1.650 δολάρια η ουγγιά ήταν το τελευταίο κλείσιμο. Το πετρέλαιο συνεχίζει να ενισχύεται και σε περίπτωση που περάσει πάνω από τα 93,25 θα ανοίξει το δρόμο και για νέα υψηλά. Και από τις μετοχές. 93-20 ήταν το κλείσιμο. Έχω την εντύπωση ότι τα βενζινάδικα έχει ανέβει. Έχει ανέβει, όχι, τι εντύπωση. Βεβαιότητα. Το λέω με τα βεβαιότητα, γιατί έβαλα χτες. Μικρές απώλειες για το αμερικανικό δίκτυο. Τέλος, τα εταιρικά αποτελέσματα τα τετάρτου τριμήνου στο προσκήνιο. Στις 13.390 μονάδες έκλεισε ο Ντάου. Αυτά να σας καλημερίσουμε. Θα τα πούμε και αύριο σε λίγη ώρα στις 11 στο ραδιόφωνο. Πάτε καλημέρα. Yeah.